με τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος ξεκίνησε πάλι τους λαϊκισμούς, αφού δήλωσε ότι την ημέρα που θα αποσυρθεί θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι φορώντας 45 λεπτά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και 45 της Μπαρτσελόνα. Ο Μέση, ο οποίος δεν... Ήδη σκέφτεται ότι είναι παλέμαχος. Και παίζει από τα λέγματος. Αυτή είναι η ερώτηση. Αφού είναι παλέμαχος, να σταματήσει. Δεν μπορεί να τον βλέπουμε το Μέση έτσι. Όσο αντέχει, το θέαμα που μπορούμε να δούμε, τον αγαπάμε. Μετά δεν τον αγαπάμε. Καλό είναι να ξέρει κανείς πότε πρέπει να λέει stop, τέλος. Αυτός δεν ξέρει να λέει stop. Και αυτός μάλλον δεν ξέρει. Πήγε τουρίστας εκεί, νόμιζε ότι θα παίζουν όλοι για αυτόν. Εντάξει, την έχει δει να πούμε και καλά έχει κάνει, γιατί είναι ο Μέση. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Ιμπραήμοβιτς και ο Ρονάλντο απεδείχθησαν πιο αθλητές από αυτόν. Ακριβώς. Να πούμε ότι ο μεγάλος διαγωνισμός της Μετρόπολης 95,5 που ονομάζεται 240 λεπτά συνεχίζεται και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 2.000 ευρώ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Είστε συντονισμένοι 9 με 1, όπου ακούγονται 3 ηχητικά με 3 λέξεις κλειδιά. Τη σημειώνετε και στη 1 και 20. Όταν δείτε το σύνθημα να τηλεφωνήσετε το 23 10 και 3 εντάρια, τηλεφωνείτε, λέτε 3 λέξεις κλειδιά και συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα στοιχεία, αυτομάτως διεκδικείται 2.000 ευρώ από το Μετρόπολης 95,5, καθώς η κλήρωση, η μεγάλη κλήρωση πλησιάζει. Κοντά μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων, η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai, αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας, με την καλύτερη τιμή από οπουδήποτε αλλού, με πολλά αυτοκίνητα για να κάνετε test drive και φυσικά να απολαύσετε μερικά στην τεράστια έκθεση όπου υπάρχει στην Εσκιάδη Μπαλοδήμος. Για να κλείσετε ρεβού και να πάτε εκεί, τηλεφωνείτε στο 2310-596-596 προκειμένου να πάτε και γιατί όχι να κάνετε το επόμενο αυτοκίνητο δικό σας με τιμή που δεν φαντάζεστε πραγματικά. Από τώρα τηλεφωνείτε στο 2310-393-90 διεκδικώντας 5 διπλές προσκλήσεις για την αναμέτρηση της Midland τον ΠΑΟΚ την 5η 8 παρατέρατο στο θέατρο Βεργίνια στο Ρίτζι Καζίνο, όπου θα έχετε και μπύρα, μπορείτε να απολαύσετε το παιχνίδι και από εκεί και πέρα να πω ότι μπορούν να πάνε με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας όσοι είναι άνω των 21, με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσης για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Είδες καθόλου μπαλά? Μπαλά. Ναι, αν είδες μπαλά. Τι ημέρα ήταν χθες? Χθες ήταν Πέμπτη. Τι έκανα χθες? Έπαιξε ο Ατρόμητος με τη Λαμία, είχε μετά... Έγινε ομορφιά εκεί. Έγινε ομορφιά λες? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και περιμένω την Κυριακή και άλλες ομορφιές. Για βάλαμε στο την πέμπτο. Τούμπα περιμένω ομορφιά και στα Γιάννενα. Ένα από τα δύο πιστεύω θα γίνει ομορφιά. Βάλαμε στο πνεύμα. Τι να σε βάλω στο πνεύμα, τι σου λέω, τι βλέπω στο... Η γυάλα μου τι βλέπει? Βλέπει ομορφιές. Πιστεύω ότι έγινε ομορφιά έκθεση. Θα μου πεις γιατί δεν το πες πιο μπροστά. Έτσι όπως είδα τη φάση και τα αυτά, πιστεύω έγινε ομορφιά. Έχει ελπίδα να σωθεί ο Ατρόμητος. Βέβαια. Ο Κάτσης θα τραβήξει ένα διπλό εδώ με ένα 37, είναι ο Άσος. Τραβήξει ένα διπλό αύριο. Βέβαια. Όχι αύριο, Κυριακή. Κυριακή. Γιατί αν πάρει διπλό με αυτή την άμυνα δεν παίρνει. Δηλαδή αν πάρει ο Ατρόμητος διπλό, θα είναι ομορφιά πιστεύω. Το λέω πριν το μάτσι. Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση. Μα έχει το περαυτά εδώ. Τι να κάνει. Λαλάει κι άλλο από την άλλη ο σέντερφορο καινούργιο. Θα κάνω θαράλου. Τέλος πάντων μου βρωμάει το μάτσι αυτό. Πάω και είναι δεύτερος σίγουρα σχεδόν. Πρώτος δεν πάει. Το κύπελο προχωράει, είναι καλά. Έστω τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Και ένα κόσμο δεν θα έχει και διπλό να γίνει. Δεν θα του πει κανένα τίποτα. Εντάξει, όλα ασχολούνται με τα άλλα. Λέει να παίζουμε με τη Μίτλαντ. Στα Γιάννενα βλέπω και εκεί μια ομορφιά. Βλέπω ομορφιές. Βλέπω ομορφιές. Και στη Β' Εθνική βλέπω ομορφιές. Εγώ θα δω ένα μάτς κανονικό όμως. Την Κυριακή. Θα πάω το Καβάλα Καλαμαριά. Πάρω τον Μοντερέιτορ, τον Εράτζη. Μπορώ να πάρω και την κόρη μου μαζί. Και θα πάω να το δω. Είναι ωραίο μάτς. Είναι κανονικό μάτς. Καβάλα πόνο πόντο. Τα βάλα από όλων πόντου, έχω πάει σε όλα αυτά τα χρόνια ένα μάτς, πιτσιρίκος. Το μάτς που κέρδισε η Καλαμαριά την Καβάλα 1-0 και ανέβηκε η κατηγορία. Ήταν πια θα ανέβει το 83. Παράς παίζανε ή... Όχι, παίζανε Καλαμαριά Καβάλα, πρέπει να ήταν τελευταία αγωνιστική γιατί πολύ
ήλιο. Είχα ένα φίλο μου πιο μεγάλο σε ηλικία, συμπαίχτη, που ήταν καλαμαριώτης κιόλας, λέει πάμε να δούμε το μάτς. Στο ξέρω. Ξέρω ήταν ακόμα. Στον Ανθή Καραγιάννη. Κάθε Καραγιάννη, εδώ ήταν ξέρω. Καραγιάννη. Α, έπαιζε από όλο πόλο. Ποια Καραγιάννη και Μάρθα Καραγιάννη. Ένα μηδέν σου λέω, μηδέν ένα. Μηδέν ένα είδε. Όχι, ρε, τι μπρούζα είναι αυτή. Καναδάς. Ναι. Από πού είναι, από τον Καναδά είναι. Ναι. Ή στον Καναδά. Από τον Καναδά είναι. Ήρθε από τον Καναδά η μπρούζα. Ναι. Μάλιστα. Ε, πότε. Την έφερε τώρα να σου πει. Ωραία είναι και το χρώμα είναι ωραίο. Ευχάριστο. Να τη φορά γιατί θέλω να βλέπω ευχάριστα χρώματα. Δεν μπορώ τα χρώματα τα μουντά. Τα μουντά τα φοράω εγώ, να τα βλέπουν οι άλλοι. Όχι ρε. Όχι ρε, μ' αρέσουν τα σκούρα ρούχα μου πάνε εμένα. Γενικώς, αλλά θέλω να βλέπω στον άλλο πιο χαρούμενα. Δηλαδή τι ανομαλία έχω. Ενώ εγώ φοράω σκούρα ρούχα, στον άλλον θέλω να βλέπω πιο ευχάριστα χρώματα. Θέλω να έχω πιο ευχάριστη. Κοίταξε, υπάρχουν. Αν και υπάρχουν άνθρωποι που του πάνε τα μαύρα. Υπάρχουν άνθρωποι που του πάνε τα πάντα. Ναι. Ό,τι και να πει. Εντάξει, τώρα εντάξει. Άμα είναι ο Κούρκουλος ή ξέρω εγώ, Αλέντελον ή ξέρω εγώ, του πάνε όλα. Εντάξει, εδώ δεν είμαι για την εξαίρεση. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να επιλέγουν τα χρώματα που θα φορέσουν. Και τα ρούχα, πώς είναι στενά αυτά και τα λοιπά. Εγώ, αν φορέσω ρούχα συγκεκριμένα, φαίνομαι πολύ ωραίο, και ας, σωματικά εννοώ. Ναι. Και αν φορέσω ρούχα τα οποία δεν ταιριάζουν, φαίνομαι πολύ αλόκοτο. Ισχύει. Ναι. Για όλα. Άρα δεν μου ταιριάζει. Αλλά καλή μπλούζα. Και κέρδισε και η Αλαμαριά 1-0. Γερό παιχνίδι. Μαρκαρίσματα πολλά. Δεν τώρα ποιο θα θυμάται. Και τα γκολ πρέπει να μπει και στα τελευταία λεπτά. 82-83. 83 Μάιο. Και ανέβηκε η Καλαμαριά Αλφα Εθνική. Καβαλιώδε πολλού είχε. Καμιά χιλιά. Όχι χιλιάδε. Όπω ο κόσμο είχε το γήπεδο. Το γήπεδο τότε χώραζε 3.500-4.000. 500 καβαλιώτε ήταν. Είχαν κάνει καλή εκδρομή. 82. Οι Δραμινοί κάνανε πιο πολλέ εκδρομέ. 83. 83 έπεσε το κλάνο τη Γελίδηση. 83-84 έπεσε το 83-84 την πήγανε. Ναι, γιατί είχε βγει ένα νόμο ότι πρέπει να έχουν όλε οι ομάδε χόρτο. Και αυτοί είχαν ξέρω και πήγανε στο κλάνο τη Γελίδηση. Χάσανε ένα κομμάτι από την έδρα του. Τα αγόρασε τα μάτσο ο Χάρη Κλίν τα μισά όλο το δεύτερο γύρο και σωθήκαν. Όλα αγορασμένα ήταν. Πάμε παρακάτω. Έλα. Πρέπει να του ελέγω. Άκου τι σε λέω, εγώ δεν θα λες έλα σε μένα. Όταν λέω κάτι είναι. Ήταν τελευταία στον πρώτο γύρο, αγόρασαν όλα τα μάτια στο δεύτερο γύρο και σωθήκαν. Ναι, ρε σου λέω. Εντάξει. Έκανε τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα. Έκανε τα πάντα. Και αυτό μπήκε στο παιχνίδι. Βρωμιάρης ήταν σαν παράγοντα, ο Χάρη Κλίν. Ξέρει πολλού καθαρού. Άλλο λέω, ρε παιδί μου, σαν καλλιτέχνη θα περίμενε ότι αυτό. Βρωμιάρης σαν παράγοντα. Σαν παράγοντα λέω. Δηλαδή πήγαινε, έπεσε Καλαμαριά Ηρακλής μια χρονιά. Και αυτός ήταν ένας αιρέος διαιτητής και πήγε δύο μέρες πριν στο σύλλογο που κάνανε ένα χορό αυτή ο σύλλογος των διαιτητών και τραγούδισε τζάμπα. Και ήρθε εδώ και τον έκαψε τον Ηρακλή, έχασε την Ευρώπη Ηρακλής. Πάμε παρακάτω. Στα πω εγώ ένα-ένα, γράψω βιβλίο. Έλα, άντε. Δεκτό. Αλλά πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε τους όρους του παιχνιδιού. Ναι, ρε, αγόρι. Όταν άλλο, αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Ναι, βρωμιάρης κι αυτός ήταν σαν παράγοντας, δηλαδή. Α, εντάξει. Πώς θα επιβιώσει. Ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε. Δεν τον κατηγορούμε, ρε παιδί μου. Σου θίξαμε τον καλλιτέχνη. Τώρα πάμε παρακάτω. Κόλλησε το μυαλό. Πάμε στα θέματα. Βάλει στροφή. Πού θες να πάμε. Πάμε μέχρι το Εγάλιο μια βόλτα. Ξέρω εγώ πέμε στα βόρεια πράσινα που θες να πάμε. Πάμε όπου θέλει. Χτες είδα για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχει ξαναπεί. Τι. Έπαιζε Arsenal. Γουλφ Arsenal. Γουλφ Arsenal. Το βράδυ. Είδα για πρώτη φορά διαιτητή να βγάζει δύο κίτρινα στην ίδια φάση. Ναι. Γιατί πρώτη φορά το είδε. Την ίδια φάση. Στην ίδια φάση. Σε ένα παράπτωμα έδωσε δύο κάρτες. Όχι, δύο παραπτώματα. Δύο παραπτώματα, ρε κοκκίνη. Ναι, στην ίδια φάση όμως. Γιατί δεν έχει γίνει. Γίνεται φάουλ, του βρίζει την μάνα. Όχι. Δεν το έχει ξαναδεί εσύ. Περίμενε. Τι? Δεν ήταν. Δεν σκότωσε άνθρωπο ο Μαρτινέλη που αποβλήθηκε. Ρε τι Μαρτινέλη. Εμπόδισε έναν τη Γκουλ για μια εκτέλεση ναι. Και μετά τράβηξε τον παίκτη. Και το λέει. Μία κίτρινη για την εμπόδιση πριν. Έτσι. Για τη φάση που άφησε και δεύτερη κίτρινη. Σωστό ο κανονισμό. Ωραίο διαιτητή. Το έχει ξαναδεί αυτό. Βέβαια. Για τέτοιο, όχι να βρει να χτυπήσει να κάνει. Τι να βρει να χτυπήσει. Δεν χτύπησε. Ο Ζλατάνος μια μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω με ποιον. Ναι. Και κάνει ένα φάουλ ο Σιδέρης, το σφυρίζει φάουλ. Και γιατί το σφυρίξει, ο βρίζει για τη μάνα του Ζλατάνου. Και τον βγάζει αυτός απευθείας κόκκινη. Πώς έκανε όμως την εξυπνάδα. Βγάζει το μαντίλι σε 40.000 κόσμο και σκουπίζεται ο Ζλατάνος. Δήθεν ότι τον έφτισε ο άλλος για να δει ο κόσμος ότι το βγάζω γιατί με φτύνει. Ο άλλος δεν τον έφτισε όμως, τον έφτισε. Αλλά το βρυσίδι δεν ακούγεται, το φτισίδι φαίνεται. Λεπτομέρειες της ζωής είναι αυτές, κόκκινε. Απίστευτο. Όχι απίστευτο, πρέπει το μυαλό σου να πάρει στροφή. Άμα δεν πάρει στροφή το μυαλό σου,
Για όλα. Για όλους μας. Μπορεί να σταματήσει το δικό μου το μυαλό κάπου και να την πατήσω. Πρέπει να είναι προπονημένο. Με κιλά δεν προπονιέται το μυαλό. Θέλει και βιβλία να διαβάσουν. Διάβασε κανένα βιβλίο τελευταία? Όχι. Μια συγγραφέα φίλη δεν έχεις? Όχι. Όχι. Στην κουλτούρα δεν παίρνεις? Ποια είναι? Ποιήτρια, δεν θέλω. Ποιήτρια. Συγγραφέα σε είπα, όχι ποιήτρια. Ποιήτρια. Ποιήματα διαβάζεις? Μάλιστα. Έχω μια θεία μου που είναι συγγραφέα. Θεία, πώς, κόκκινου λέγεται? Όχι. Πώς? Πώς θα πάρω το βιβλίο, δεν τροπή. Άμα τρεπόμαστε να πούμε ποιοι είναι οι συγγραφείς, τότε το κλείσαμε το μαγαζί. Δεν θυμάμαι το επίθετο. Είναι επίθετος. Δέσποινα Μασλίδου, είναι πρώην. Δεν θυμάσαι το επίθετο. Όχι. Ο σύζυγος, ο θείος μου, ο Γιώργος, λέγεται Μασλίδου. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς το δικό του το επίθετο. Α, κρατάει το δικό της. Με η Άτζελα, ρε. Όχι η Άτζελα. Α. Η Άτζελα ποιήτρια είναι. Όχι, ρε, η Άτζελα. Με μπερδεύεις, δεν μου. Η Δέσποινα. Η Δέσποινα. Παρακάτω. Ιστορικά βιβλία. Έχεις διαβάσει? Δεν έχω διαβάσει, απλά σου λέω είναι συγγραφέα. Είναι συγγραφέα. Άρα ότι η μόνη συγγραφέα που ξέρει εσύ είναι η θεία σου. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Άμα δεν τα θεία σου, ούτε την ήξερε δηλαδή. Ναι, δεν θεία. Όχι, εγώ δεν κόρευα. Δηλαδή και εγώ δεν. Ή ό,τι προκύπτει. Μάλιστα. Αν πέσει κάτι καλό. Εμένα με κυνηγούσαν οι συγγραφείς οι γυναίκες, να ξέρει. Γιατί? Τη ενέπνεε, λέει. Έχω γράψει δύο βιβλία και έχουν βάλει μέσα. Βάλτα στο πισινό σου αυτά τα δάχτυλα σου που με κάνει εκεί. Ηχολήπτη. Κοίτα μούτρα, ηχολήπτη. Κοίτα. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα μούτρα καλλιτεχνικά, εδώ κοίτα. Γιατί, τι συνόδευε. Αυτός η καλλιτεχνική. Τα δικά μας καλλιτεχνικά. Η εγκληματία, εγκληματική φυσιογνωμία έχει, δεν τον βλέπεις. Παραβατική. Παραβατική φυσιογνωμία. Ο μπάτσος στον δρόμο τον πιάνει για εξακρίβωση στοιχείων κατευθείαν. Εκτός αν ο μπάτσος. Το φοβάται. Εκτός αν ο μπάτσος είναι κολυσιεργή. Που συνήθως τελευταία κολυσιεργούν μερικοί μπάτσοι να πω. Ορίστε κύριε. Έχει το ριζοσπάστη μαζί σου. Α, όπως κάνω κι εγώ. Σαρόπαλο τον έχω το ριζοσπάστη. Μόλις με σταματήσει ο μπάτσος, είμαι κομμουνιστής. Άκουσες τι έλεγε πριν ο Θωμαίδης. Είπε ο Θωμαίδης. Λέω, πολλά είπε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι. Όχι, ένα κράτος. Τι? Το πιο σημαντικό. Ναι. Οι αστυνομικοί, οι τρεις οι οποίοι δεν πήγαν στο πέραμα, στα δικαστήρια. Μάλιστα. Και σου λέει πώς να πάμε. Μας περιμένουν 500 νοματέα απ' έξω και δεν έρθει μια κούρβα να μας καλύψει. Ποιοι είναι οι 500 νοματέα? Της μία ή της άλλης ομάδας. Ποιες ομάδες, Παοξίδης ήταν? Όχι, λέω για το πέραμα. Τα α, το άλλο, ναι. Ναι. Μας περιμένουν λέει, κάθε φορά 500 νοματέοι. Πού να πάμε στο δικαστήριο? Ναι, άλλο Ολυμπιακή ήταν, η Παναθηναϊκή. Ό,τι και να είναι. Ναι. Ρωτάω τώρα εγώ, δεν θα έπρεπε η ίδια η υπηρεσία τους να τους διαφυλάξει τη σωματική τους ακαιρεότητα? Καλά κάνουν και δεν πήγαν. Φυσικά και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Φυσικά, εσύ πρώτα. Γιατί εσύ θα πηγαίνατε? Εγώ ναι, θα πήγαινα. Γιατί? Με έχει δείξει η ζωή μου ότι φοβήθηκα σε χούλιγκανς και τέτοια. Όχι, ρε φίλε, το ανθρώπινο ρωτάω. Πόσους είδες να πέφτουν πάνω μου στην Καλαμαριά? Πες, πόσα άτομα? 1000 άτομα. Εγώ που πέσα πάνω μου 1000 άτομα, θα κολλώσω να πάω στο δικαστήριο που θα είναι 10 εκεί πέρα μέσα, αφού έχω άγνοια κινδύνου. Δεν το ξέρεις. Εγώ που είμαι. Το Τσαλτίδη δεν τον έχεις ρωτήσει την πρώτη μέρα ρεπορτάζ που έκανε που ήθελε να παραιτηθεί τη δεύτερη μέρα? Που ήρθαν 200 σουπεράδες πάνω μου. Και λιποθύμησε ο Τσαλτίδης. Υπογλώσσα το δίναν. Λέει, τι είναι αυτό? Στην πόρτα οι σουπεράδες, ορμάω εγώ πίσω εγώ. Και φυσικά. Δεν με ορμήξαν, είχα πάρει μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι από ποιον, το 97, στα σπορ του Βρωμάνου. Στα σπορ του Βορρά. Λοιπόν, τα βρωμερά σπορ. Γελάει. Και ο Άρης που έπεφτε ήταν ένας που είχε πει: πιστεύω ότι θα πέσει ο Άρης. Το γράφω σελίδα πρώτη. Θα πιστεύω ότι θα πέσει ο Άρης. Επειδή το έγραφε τα σπορ του Βρωμάνου, Τούρκο, Τούρκο με φωνάζαν, εμένα α πούμε. Τούρκο αυτό και τελικά ορμάνε. Κάτω στην παραλία και ο Μπαλής ο Ντίνος ήταν ο κουμπάρος μπροστά. Μπροστά. Αν δεν ήταν αυτός θα με είχαν τσαλαπατήσει. Θα με είχαν τσαλαπατήσει, λέω ακόμα πατημένος εκεί πέρα. Ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι, δίπλα στο Μακεδονία Παλάς, πολυχώρος ένα μαγαζί, δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, τέλος πάντων. Τον μίξανε πάνω, Τούρκο, 200 άτομα. Λέω, αφού λέω θα με τσαλαπατήσουν, θα με τσαλαπατήσουν. Του ορμάω εγώ. Τόσο μυαλό είχα, 29 χρονών, 28. Και τι άλλαξε τώρα? Εκπόπως και οδήποτε, η δύναμή μου δεν είναι όπως ήταν τότε, εγώ και είναι χαμάλι σήμερα. Το μυαλό το ίδιο. Χαμαλούκα, πλησμένο σαν μπράβο ήμουν. Χαμαλούκα δει από το βρούμε μέχρι το βράδυ. Το μπουζάκι του Αλέφαντο. Δεν με θυμάσαι. Από το χαμαλί και είχα πριστίνα που να πέσει πάνω μου. Με κάνουν κουτουλούμι στο ξύλο. Βάρεσα κι εγώ 3-4. Με κάναν μαύρο. Τον ένα το βρήκα στην Τζιμισκή, μετά είχε άλλα. Άσε τώρα τι θα λέμε τι ροκ καταστάσει. Και αυκολώσω εγώ να πάω τι. Και αστυνομική δειλή. Δουλειά σου είναι να πας. Και άμα θες να σε κάνει, πάρε δυο σαν τον Μαρανή και σαν τον Στέφανο και πάνε. Δώσε 100 ευρώ και πάνε, σε φυλάξουν. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι ζεις. Τι ζεις δηλαδή, δεν πήγες στο δικαστήριο, τι ζεις. Να τον περιμένουν οι άντρες οι μεγάλοι. Εάν λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα. Τους κατηγορείς.
Τους κατηγορώ. Περίμενε. Γιατί να μην κατηγορείς την υπηρεσία η οποία δεν φροντίζει? Ρώτα, φτάσουμε μετά από αυτή τη δολοφονία που έχει γίνει. Την ηχθρή δολοφονία. Αυτό το την αλητία που έχει γίνει εδώ στην πόλη μας. Να φοβάται ο αστυνομικός να πάει στο δικαστήριο με τον θύρουν. Αυτό χειρότερο. Δηλαδή, αν το ρεπορτάζ κυλάει το ρεπορτάζ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε, ο αστυνομικός που ήταν πάει κατά θέση φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα. Ξέρεις τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Σβήνεις ως κράτος και λες, γυρνάω πίσω στην τουρκοκρατία, σκλάβος των Τούρκων. Χίλιες φορές καλύτερα να ήμουν σκλάβος των Τούρκων, αν ακούς τέτοια πράγματα. Χίλιες φορές σκλάβος των Τούρκων. Με τον Αλάχ από πάνω. Χίλιες φορές τον Αλάχ. Το Χίτλερ θέλησε εδώ να μας είχε. Θα μας είχε κάνει και εργοστάσια θα μας είχε κάνει. Θα μας είχε κάνει και την Bundesliga. Και τι έγινε που ελευθερωθήκαμε δηλαδή? Μαχαιρώνει ο ένας τον άλλον. Νταβατζιλίκια, αλητίες, ναρκωτικά, χασίσια. Πρόοδος μηδέν. Πάει ο αστυνόμος, φοβάται να πάει. Μόνο στην Κολομβία θα πήγαινε ο αστυνόμος προστατευόμενος. Γιατί δεν γυρνάτε πίσω το χρόνο να πάτε με τους Τούρκους 400 χρόνια να ισχάσουμε το κεφάλι μας? Τι με κοιτάς, μωρέ? Τι με κοιτάς, να με κοιτάς και με κοιτάς? Οι συγγραφείς λοιπόν, γιατί δεν το ξέχασα, δύο συγγραφείς γράψαν βιβλία και γράψαν πράγματα για μένα τα οποία λέει εμπνεύστηκαν από μένα. Τι μπορεί να εμπνευστεί ένα συγγραφέα από μένα, μπορεί να μου πει? Ανώμαλες γυναίκες. Τι τα πάντα. Ανώμαλο γυναικείο μυαλό. Τι τα πάντα. Εμπνεύστηκα, λέει, και έγραψα. Σε πειράζει, λέει, που έγραψα. Διαβάζω κι εγώ το βιβλίο, με φωτογράφησε. Μόνο το όνομά μου δεν είχε βάλει μέσα. Τι σε χαλάσει? Τι να με χαλάσει, ρε. Το μυαλό του χαλασμένο είναι. Εμένα τι να με χαλάσει? Γιατί είναι χαλασμένο? Το θηλυκό μυαλό δεν το πιάνει κανείς. Δεν έμαθες τι έγινε με μια αγγελία? Τι έγινε? Ανέβηκε μια αγγελία. Πού? Σε μια εφημερίδα. Αυτό και πάμε σε διάλειμμα. Πολύ τελεία, πολύ ακριβό αυτό. Και είναι το Mercedes. Mercedes. Ένα ευρώ. Ναι. Ένα σπίτι τηλέφωνο. Ναι. Πάει όντως, βλέπει μια κυρία. Ευκατάσταση, σοβαρή. Ένα ευρώ κάνει το χαρτί, με το έβδες. Ναι. Συγγνώμη, λέει, γιατί ένα ευρώ? Γιατί ένα ευρώ? Λέει, κοιτάξτε, λέει ο συγχωρεμένο. Τι δώσε τις γυναίκες εκεί μέσα. Είχε γράψει. Ναι. Το αυτοκίνητό μου, τα έσοδα από το αυτοκίνητό μου θέλω να τα πάρει η Σβεφτάνα, η γραμματέα μου. Ναι. Και προτίμησα να την πουλήσει ένα ευρώ. Ναι. Για να πάρει ένα ευρώ. Κάνα τέτοια μάξη, δεν μπορούμε να βρούμε κι εμείς. Θα το έβλεπε ένα ευρώ. Το κατάλαβα ότι υπήρχε αντίζηλο γυναίκα. Αμέσως το κατάλαβα ότι υπήρχε αντίζηλο γυναίκα. Τι σκέφτηκε. Ναι. Το έβαλε ένα ευρώ και έγινε. Απίστευτο. Όχι απίστευτο. Εσύ άμα ήσουν η γυναίκα του, τι θα έκανε? Εγώ θα έκανε την Mercedes. Ούτε το ένα ευρώ δεν θα έπαιζε. Θα την έχει για τη Mercedes. Τέτοια κακία θα την έβγαζα να πούμε. Γελάσαι, εσύ άρεσε. Διάλειμμα. Λέει εδώ ο φίλος, ή η φίλη, ραπ πριν πεθάνει, βγάλε οπωσδήποτε βιβλίο, αδερφέ. Με όλα αυτά που ξέρει που δεν λέγονται σε συνδυασμό με τη ζωή σου, οπωσδήποτε. Δεν τελειώσει η ζωή μου ακόμα. Λέει γενικά, βγάλε βιβλίο. Βλακία είπα. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει η ζωή μου. Οπότε. Ουδείς μπορεί με. Να γράψει το βιβλίο και να γίνουν συνταρακτικότερα γεγονότα μετά. Οπότε θα πάνε αυτά. Μετά δεν ξέρω. Δεν είμαι συγγραφέας, ρε παιδιά μου. Δεν ξέρω τώρα πού να πάω να το κάνω, πώς θα το γράψω, πώς θα το κάνω. Χρόνο θέλει, χρόνο δεν έχω. Τώρα πήρα μια ώρα ένα ύπνο στον καναπέ. Είχα ραντεβού με ένα φίλο μου να πιω καφέ, ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή και με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Με ξύπνησε, άλλος λέει, πού είσαι? Λέω, με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή το σώμα μου ζητούσε μια ώρα ύπνο. Τι βιβλίο να γράψω? 8-10 εκπομπή. 2-4 εκπομπή. Χορηγή. Φρέστους, κάτους. Κόψε τιμολόγια, πληρώσου. 6 με 7,5 πάλι τηλεόραση εκπομπή. YouTube, Mootube. Κυριακή Europe One. Δεν σταμάτησε. Πού να γράψω βιβλίο? Για να γράψω βιβλίο πρέπει να έχει ένας ένα καστοφωνάκι και εγώ να λέω και αυτός να γράφει. Στο τέλος θα πάω να πουλήσω το βιβλίο αυτός, θα μου φάει τα λεφτά εμένα. Δεν τα ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος. Άντε, πάμε παρακάτω. Στο τέλος τι θα γίνει? Θα μου φάει τα λεφτά, πουληθούν τα βιβλία. Η μηνύση θα τις πληρώσω εγώ οπωσδήποτε. Ο αφορισμός είναι σίγουρος από τους τράγους. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Τσέλσι Άγιαξ 4-4 το 2019 έβγαλε δύο κίτρινες στη διαβάση των Βέλτμαν. Έχει ξαναγίνει. Εγώ ναι, δεν τα θυμόμαι. Δεν υπάρχουν δύο κίτρινες για μια παράβαση. Αυτό σου εξηγώ. Δύο κίτρινες σε 10 δευτερόλεπτα γι' αυτό και γι' αυτό υπάρχουν. Ναι. Οπωσδήποτε. Απλά είναι κάτι σπάνιο. Και τρίτη τιμωρία μπορεί να πάρει. Δηλαδή, σου βγάζω κίτρινη γιατί κλώτσισες με την τάπα. Σου βγάζω δεύτερη κίτρινη γιατί έβρισες και μετά μου δίνεις και μια μπουνιά. Δεν έχει άλλη κόκκινη να σε βγάλω. Έρχεται ο αθλητικός δικαστής και τραβάς και ένα αυτό για τη γροθιά που με έκανες. Άρα
ό,τι παράπτωμα κάνεις εις διπλούν. Ο Τζαβέλας είπε ότι αν είναι, τιμωρήστε με. Αν θεωρείτε ότι πρόσβαλα τη μνήμη του νεκρού ή όχι. Τη μνήμη του νεκρού δεν ξέρω να μιλήσω. Ο Τζαβέλας είναι αγράμματος κοινωνικά. Και έχει και αγράμματο δικηγόρο κοινωνικά. Δεν το πήρα παιδάκι μου Ελλάδο. Πόσο χρονών είσαι, 35 χρονών. Ολόκληρο γαϊδούρι, δεν ξέρεις τα υπερασπιστεί τα συμφέροντά σου. Τη μνήμη του νεκρού την πρόσβαλαν αυτοί που βρίζαν τη μάνα μου. Γιατί την ημέρα που πέθανε ο δικός τους άνθρωπος, σκοτώθηκε, το σκότωσαν οι αλήτες. Εσείς είχατε τη μάνα μου να κάνετε και όχι να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Άρα τη μνήμη του παιδιού την πρόσβαλαν αυτοί που βρίζαν τη μάνα μου. Και εγώ να πούμε δεν συγκρατήθηκα και απάντησα. Και άμα ήταν και πιο μάγκας, θα έλεγε, τους απάντησα γιατί. Ενώ αυτοί είχαν, άκου τι θα τους έλεγα εγώ ρε, στο δικαστήριο ή στο αθλητικό δικαστή. Επειδή θα πω κύριε δικαστά, ήταν μέρα πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Και αυτοί βρίζαν τη μάνα μου, τους βρίζω γιατί δεν σεβάστηκαν το παιδί οι ίδιοι. Και τους κάνεις κόσκιν όλους. Και δεν το κάνεις. Και αν ήταν και ακόμα πιο μάγκας, και εγώ δεν λέω ότι είμαι, χειρότερος είμαι εγώ, μην κάνω μαθήματα στους άλλους, έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα περίμενα να τελειώσει το μάτς, θα φώναζα τη Νόβα το μάγκα εκεί, τον ποιος θα ήταν ο ταλαβερτζής που κρατάει το καλώδιο, και θα του έλεγα το εξής. Θέλω να κάνω μια δήλωση, παρακαλώ. Αφού θα είχα συγκρατηθεί. Για να συγκρατηθείς πρέπει να έχεις κάνει γιόγκες, πνευματικά να είσαι πολύ απάνω. Εμείς δεν είμαστε τόσο πνευματικά επάνω, είμαστε ουρακοτάγκοι. Είμαστε. Και πρέπει να το διορθώσουμε. Είμαστε. Θα έλεγα, θα κάνω δήλωση. Θα πω ευχαριστώ πολύ τους φιλάδους του Άρη που βρίζανε 90 λεπτά τη μάνα μου τη στιγμή που ένα δικό τους παιδί, το οποίο λυπόμαστε όλοι για αυτό που έγινε, κυδευόταν λίγες ώρες πιο μπροστά. Καλή επιτυχία στον Άρη. Τους έκανα ρόμπα. Ρόμπα τους έκανα. Τώρα που βγαίνει ο. Εσείς ρε παιδάκι μου, την κοινωνία τη βλέπετε επιφανειακά όλοι. Όλοι. Βρήκατε τον Τζαβέλα που είναι έτσι όπως είναι, παραβατικός ξέρω εγώ κτλ. Να την πούμε στον Τζαβέλα. Τους άλλους τους κοπρίτες που βρίζαν τη μάνα του, τίποτα. Η κοινωνία δεν την νοιάζει. Να βρίζουν μάνες, δεν σας νοιάζει. Μόνο άμα σου βρίσω εγώ τη μάνα σου, θα πεις: Μωρή, θε τη μάνα μου! Το αλουνού η μανούλα δεν έχει αξία. Έτσι. Όλες οι μάνες έχουν αξία. Μπα, η δικιά σου η μάνα έχει αξία, γιατί είναι δικιά σου. Όλες. Η άλλη του που του βρίζεις εσύ, πόσες φορές στα γήπεδα έχεις βρίσει τις μάνες των άλλων. Ποτέ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βρίσει τη μάνα του αλουνού στο γήπεδο. Άσε ρε κοκκι. Δεν δώσε το μικρόφωνο μόνο του λέγεις για τη μάνα του τον άλλο που σε κολούσε. Άσε τον παραμύθι τώρα. Ποτέ δεν έβρισε. Έλα βρε χριστιανόψη και τώρα. Είπα έτσι να μιλήσει τη μάνα σου. Άστα ρε κόκκινε τα αν αυτό είναι ύβρι. Άντε σταματήστε όλοι. Θεοσεβούμενοι όλοι. Ο Γιώργος. Θα κάνει το σχόλιο που η ΠΑΕ είναι απέναντι από την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή για την οπαδική βία. Η ΠΑΕ. Ότι η ΠΑΕ είναι ενάντια στην κυβέρνηση. Για να κάνει τι. Οι σύνδεσμοι πλέον θα κλείνουν από την αστυνομία και όχι αν θέλουν οι ομάδες. Αφού οι ομάδες δεν τους κλείνουν τους συνδέσμους, δουλειά κάνουν μαζί τους. Πώς θα τους κλείσουν τους συνδέσμους. Ναι, τι προτείνεις. Ρε εσύ, μόνο τα 50 προσκλήσεις που δώσανε οι παοξίδες, 6 ήταν από τους 10 δολοφόνους μέσα. Τι περιμένεις, οι ΠΑΕ των ομάδων θα κλείσουν τις αυτές και στον Ολυμπιακό το ίδιο και παντού σε όλες τις ομάδες το ίδιο. Τώρα λέμε για τον ΠΑΟ γιατί ο Φωνιάς ήταν παοξής. Όλες το ίδιο δεν είναι. Δηλαδή η ΑΕΚ που έβαλε χθες στο μάτς, τι έβαλε. Κυρίους έβαλε στο γήπεδο. Τι έβαλε τους χορηγούς, έβαλε στο γήπεδο. Με συγχωρείς πολύ. Τι έβαλε, ουρακοτάγκους έβαλε κι αυτή. Τι έβαλε δηλαδή, τα πετσιά, ο λαός. Λοιπόν, φυσικά πρέπει να έρθει μια χούντα και να τους κλείσει χωρίς νόμο, χωρίς τίποτα. Και ας κομμουνιστές να φωνάζουν. Θα φωνάξουν μια, θα φωνάξουν δυο, θα φάνεις τις κάμερες, θα τις κλείσεις τις κάμερες, ούτε να τους δείξεις και τα λοιπά. Χούντα. Κανονική. Θα έπρεπε να επιστρέψει ο Ορφανός ο Μητσοτάκης. Τι τώρα, άστα. Ρωτάω. Άστα, ρε. Διευρωμένη πόλη τώρα, τι Ορφανός. Το ψηφίσατε τον Ορφανό εσείς. Όχι. Ρωτάω κάτι. Ξάσε ένα λεπτό. Όχι. Ένα λεπτό. Τον Ορφανό το λιδωρήσατε από τα μικρόφωνα εσείς. Φυσικά. Το λιδωρήσατε. Ναι. Ο λαός το λιδώρησε με την ψήφο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συνυπεύθυνος και ο λαός. Συνυπεύθυνος και εγώ, συνυπεύθυνος και ο Σαββίδης, συνυπεύθυνος και ο Μελισανίδης, συνυπεύθυνος και ο Μαρινάκης. Και ο Καρυπίδης και όλοι. Συνυπεύθυνοι. Το βγάλατε από τον Ορφανό, το στηρίξατε. Όχι. Και βάλετε τώρα το λαϊκίστη, τον Ιωαννίδη. Ναι. Που έφυγε στην Αθήνα στον Ολυμπιακό για τα λεφτά. Το βγάλατε εδώ. Διευρωμένοι. Ναι. Δεν σας παράτησε για τα λεφτά ο Ιωαννίδης στην Αθήνα. Έμεινε εδώ για τον Άρη με λίγα λεφτά. Όχι. Πήγα τα πάρει. Το βγάλατε βουλευτή. Το βγάλατε. Και βρίσκετε το γούναρι. Και βρίσκετε το γούναρι μόνο. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Έλα ρε, πάτε παίξτε μπάλα, δεν σας ηχάθηκε η ψυχή μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πατέρας του παιδιού. Ναι.
κάνει πρόταση και λέει να φορέσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τη φανέλα του Άρη και του Αδίστρωπου. Ο πατέρας του παιδιού λέει ουτοπίες. Ο πατέρας του παιδιού πρέπει να βάλει δύο γορίλες πάνω στη γορίλες, εννοώ σε εισαγωγικά, στους δικαστές και να αποδοθεί δικαιοσύνη και ο πατέρας του παιδιού και όλοι οι πατεράδες που είμαστε κι εμείς να πάμε έξω από τη Βουλή και να πούμε φτιάξε τον νόμο καλύτερα. Φτιάξε τον νόμο καλύτερα. Μπορεί να σκοτώνει άλλος και να είναι έξω σε δύο χρόνια. Δεν μπορεί να σκοτώνει άλλος και να είναι έξω σε δύο μήνες. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σκοτώνονται. Γιατί μπαίνει, έρχεται ο δικηγόρος, το βάζει, πάει σε ένα χρόνο έξω. Ξανά πάλι, μανά τα ίδια. Ποιος τα βάλει. Ουτοπικά τα βλέπει ο πατέρας του παιδιού. Ουτοπικά τα βλέπει. Ο πόνος της ψυχής του θέλει να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Πού να τον κάνει τον κόσμο καλύτερο με αυτή τη σαπίλα που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ θέλει Πινοσέτ. Τέλος. Για να γίνουμε άνθρωποι θέλουμε χούντα. Τέλος. Η δημοκρατία στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να έρθει ένας σατράπης εδώ να βάλει τάξη. Κάτι άλλο. Βράκου τη Ελλάδα. Μπορεί να πει ότι η πολυδημοκρατία τελικά βλάβει. Βράζει την πολυδημοκρατία. Εσείς με χούντα μόνο γίνεστε άνθρωποι. Στην Ελλάδα, άμα δεν έρθει ένας σκληρός. Γιατί τώρα τι έχουμε. Τι έχετε. Έχετε τι. Δημοκρατία είναι. Τι δημοκρατία δεν έχετε. Για Ρουσφέτη δεν βγάζετε τους βουλευτές. Ρεάς τι κάνουμε. Τι δεν. Αυτό που δημοκρατία έχουμε, δεν δημοκρατία. Έχετε. Δημοκρατία. Τι είναι. Δεν είναι δημοκρατία. Τι είναι. Δια του νόμου έρχεται ο άλλος. Όχι. Το ψηφίζατε. Όταν σου λέει αν δεν εμβολιαστείς πάνω από 60% το πρόσωπο, τι είναι αυτό. Είναι νόμος. Νόμος δεν είναι. Το μεταπτυχιακό του κύριου Σκλέβης, ξέρεις γιατί το έκανε. Το μεταπτυχιακό του. Το οποίο γράφτηκε βιβλίο. Τι. Κατά της υποχρεωτικότητας. Της υποχρεωτικότητας. Ο κύριος Σκλέβης έγινε υπουργός τώρα. Μόλις ξαναγίνει αντιπολίτευση και ο Τσίπρας έλεγε για τα διόδια. Μόλις έγινε πρωθυπουργός δεν τα κατήρισε τα διόδια. Η κουμούνα. Έκανε το λαϊκιστή κι αυτός. Λοιπόν, γιατί όταν βγήκε ο Τσίπρας πρωθυπουργός δεν είπε ανοίγω τα διόδια. Ξέρεις γιατί. Θα τον κάνανε οι εταιρείες μαύρο. Του γεραπετρίτιδες και γύρω γύρω. Αλλά εδώ ρε κομμουνιστή το λέω μαύρο στα διόδια. Σε πόσες ώρες θες να είσαι στο σπίτι σου. Που ακλείς τα διόδια στον επιχειρηματία. Με κοιτάς. Αντιπολίτευση και εγώ κάνω όποτε θέλω. Άμα πω απάνω, εκεί μετράει. Βγαίνουν εδώ κάτι μπάτσι παλιοί. Κάτι μπάτσι παλιοί. Αστυνομικοί διευθυντές, παλιοί μπάτσι, παλιό μπάτσι. Παλιοί μπάτσι, όχι παλιό μπάτσι, παλιοί μπάτσι. Λοιπόν. Και λένε τα στραβά της αστυνομίας και του κράτους και τα λοιπά και τον πάει και τα λοιπά. Όταν είναι απάνω, ο μάγκας με τα γαλόνια, τσιμπουδιά δεν βγάζει. Μόλις γίνει συνταξιούχος, φορέσει τη μασέλα, πάρει τη σύνταξη, χαλαρώσει, καμπουριάσει και βγαίνει στον μπούζο εδώ και κάνει τον ήρωα. Δεν μετράς ρε μπάτσο, δεν το ξέρεις ότι δεν μετράς. 30 ετών μπορεί να είσαι εκεί, χιλιάτομα να πέφτουν απάνω σου. Και να μην έχεις φτιάξει καριέρα. Μπορείς, σκότσια, παντελόνια, εις καρδιά έχεις, μπάτσε. Δεν την έχεις. Δεν την έχετε την καρδιά. Θα έρθει τώρα ο παράγοντας που είναι εδώ, μετά από 10 χρόνια, θα αρρωστήσει, θα φύγει, θα πείτε ξέρεις τότε έγινε εκείνο, τώρα δεν μετράει το λέω. Άστα εκεί την ώρα που καίει. Εγώ έμαθα ότι ο Λουτσέσκου θα έρθει στον ΠΑΟΚ τον Μάρτιο και το είπα τον Μάρτιο. Ήρθαν από πάνω, από κάτω, δεξιά, αριστερά, όχι αυτό και τι, αυτό, αφού το πήρε. Μη θυμώσει ο Γκαρσία και τι είμαι εγώ, η γκόμενα του Γκαρσία, μα θυμώσει. Με νοιάζει εμένα. Και του Γκαρσία οι φίλοι θα θυμώσει και τι με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει αν θυμώσει ο Γκαρσία και οι φίλοι του. Είναι αλήθεια, ρε. Ρε, είναι αλήθεια. Αποδείχθη. Ωραία. Έφαγα εγώ τον μπούλινγκ. Αυτή είναι η μαγιά. Γι' αυτό γράφει το Κοντέρ. Πρώτη. Όχι, το πω μετά δύο μήνες. Μην με κοιτάς με τα μάτια τα θλιμμένα, σαν τη Τζοκόντα να πούμε. Πώς πρέπει να σε κοιτάξω. Ξέρω εγώ. Κοίτα με πιο δυνατικά. Αν έλεγες κάτι που διαφωνούσα, θα διαφωνούσα. Μα δεν λες. Μα δεν μπορώ να διαφωνήσω. Με ενοχλεί. Μα δώσε μου δικαίωμα να διαφωνήσω. Προσπαθώ. Λοιπόν. Καλησπέρα κύριε, καλή εκπομπή. Σας έπιασε ο πόνος για τα κακά πεπρωμένα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Καλά λέει. Και δεν ακούμε κουβέντα για τη δολοφονία της Πένας, για τα ματωμένα πρωτοσέλιδα. Για τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους του σταθμού και που παράλληλα είναι οπαδοί των ομάδων. Όλοι, είναι όλοι έχουμε ευθύνη και πρέπει να λάβουμε το μερίδιο που μας ανήκει. Από εδώ και πέρα, αν θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα στην κοινωνία και το ποδόσφαιρο, δώστε λύσεις, παιδιά. Κλείστε τα μικρόφωνα των δηλωμένων οπαδών δημοσιογράφων του σταθμού σας. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο Αντώνης. Ναι. Εντάξει, κάθε ένας περίμενε. Όταν με κάνει κριτική και δίνει μια λύση, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν διαβάζουμε. Είναι μια πρόταση που διαβάζει. Καλός, κακός, αυτή είναι η δικιά του. Δεν το διάβασα. Είπα ότι δεν το διάβασες, θα το διαβάσεις. Έτσι. Κόκκινε μου αρέσει. Όταν δίνουν οι ακροατές ή οι τηλεθεατές με στίγματα χωρίς να προσβάλλουν
την δική του τοποθέτηση, ακόμα και αν μην μας συμφέρει, θα πρέπει να τη διαβάσουμε. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όχι να πατάμε, ξέρω εγώ, τι δημοκρατία, εγώ είμαι δημοκράτης. Απλά λέω ότι για να γίνω άνθρωπος θέλω βούρδουλα, δεν γίνεται. Κόκκινε, μου αρέσει ο ραπ, γιατί όταν λέει κάτι, λέει και ονόματα. Όσο για τις συμφωνίες, συμφιλίωση μην την περιμένεις. Ας βάλουμε πρώτα στο γήπεδο φιλάθλους και από τις δύο ομάδες και μετά βλέπουμε. Φίλε μου, καλή, θα σου πω το εξής. Εφόσον συνεχίσουν αυτό που κάνουν τώρα και αρχίσουν και βάλουν λουκέτο σε όσους παραβατικούς έχουν βάλει και κομπεί αυτός ο ομφάλιος λόγος μεταξύ των ΠΑΕ και των συνδέσμων, υπάρχει ελπίδα να γίνει κάτι καλύτερο. Υπάρχει ελπίδα να γίνει κάτι καλύτερο. Διαφωνείς? Την πράξη θα το δω. Ναι. Πρώτη φορά θα σου πω. Εγώ πάντως τις τελευταίες μπούκες που είδα εναντίον μου δεν το είδα. Η τελευταία μπούκα που έφαγα εγώ παρέα μαζί δεν το είδα. Φάγαμε. Ναι, φάγαμε μαζί. Δεν είδα να κάτι διαφέρει από αυτό που λέει αυτός. Πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον Μπαρτόπουλο. Συγχαρητήρια για το ότι Έλληνα θέλει χούντα. Πάντα υπήρχαν ολιγαρχικά, αριστοκρατία, πολιτεύματα στην Ελλάδα, βασιλιάδες. Η δημοκρατία ήταν και είναι οχλοκρατία, γι' αυτό θέλουμε χούντα. Μπράβο από το, η αυτοκρατία αντιπηδείται και βλέπεις, δεν είμαι μόνο κράξιμο. Όταν αξίζεις, παίρνεις και εύλη. Είσαι στεναχώρες, αυτό που είπε. Γιατί, επειδή είπε κάτι καλό για σένα. Σε βλέπω βογκάς. Όχι. Έχουμε χαλάσει την έννοια της δημοκρατίας. Αυτό με ενοχλεί. Αφού δεν μπορούμε, θα πάρουμε ένα σατράπι να μας έχει από πάνω. Έχουμε χαλάσει. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Τι? Το ότι είμαστε τόσο υποτελείς, ναι, σαν κράτος, ναι, που προφανώς δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Δηλαδή, ο Τσίπρας που έλεγες πριν, και σωστά έλεγες, έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια. Γιατί τελικά τι έσκησε. Εγώ δεν θέλω από τον Τσίπρα. Όχι, συγγνώμη. Ναι. Τι έσκησε το καλτσόν. Δεν θέλω να σκίσει τα μνημόνια ο Τσίπρας. Μπορεί να ξεκινήσει από το Α. Αλλά και εσύ σαν πολίτης, μην τον... Κοίταξε, οι πολιτικοί δεν φταίνε. Οι πολίτες φταίνε. Εννοείται. Οι πολίτες φταίνε. Οι πολιτικοί δεν φταίνε. Ξέρεις γιατί δεν φταίνε οι πολιτικοί? Γιατί πράττουν ανάλογα το προσωπικό τους συμφέρον σε κάθε τύπο που γίνεται. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ωραία. Εάν το κοινό από κάτω ψήφιζε με άλλους όρους, με άλλη κουλτούρα ψηφίζαμε εμείς και όχι για το προσωπικό μας συμφέρον, οι πολιτικοί θα φερόταν διαφορετικά. Άρα το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τον πολιτικό. Εσείς βάλατε όλοι, φταίνει πολιτική, αλλά δεν κοιτάτε τα μούτρα σας, τα μούτρα μας, όπου θέλουμε εμείς αυτόν τον πολιτικό, γιατί μας βολεύει. Θέλουμε εμείς αυτόν τον πρόεδρο, γιατί μας βολεύει. Θα παίρνει τα πέναλτι η ομάδα μας κάλπικα, μας βολεύει. Αν τα παίρνει ο άλλος, θα μακάρι μετάξει. Να ήταν αυτά τα προβλήματα, τα κάλπικα. Παράδειγμα, εσύ. Δεν αφαίρω αυτό που λες. Όχι, όχι, το έφερα σαν παράδειγμα. Δεν το πήγα στο ποδόσφαιρο. Ενώ δηλαδή για να το καταλάβει ο κόσμος, έφερα το παράδειγμα του ποδοσφαίρου. Θέλω εγώ το. Να σου πω κάτι. Τον πολιτικό τον βρωμιάρι θέλω. Που θα μου κάνει τη δουλειά. Τι να τον κάνω τον πολιτικό που δεν θα μου την κάνει τη δουλειά, σαν Έλληνας. Ποιο πολιτικό θα ψηφίσω εγώ? Τον ικανό. Τι σημαίνει ικανός? Θα μου κάνει το ροσφέτη καλά. Το παιδί μου να το φέρει από την πλάτη ο Ρεστιάδος στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς εσύ, όχι, είσαι κακός. Γιατί δεν χώνομαι, μάλιστα. Και τι κάνεις? Δεν κάνεις τίποτα. Ποιος είναι ο Χωσιάρης? Τσοχατζόπουλος. Ξέρεις πως φαντάρος έφερε ο Τσοχατζόπουλος με μετάδες? Μάλιστα. Ούτε ένα καθήκη δεν πήγε στην κηδεία του. Να πήρε, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος εμένα με βοήθησε να πάω στη μανούλα μου, να πούμε, από την πλάτη ο Ρεστιάδος, να με πάρει στη Θεσσαλονίκη. Κανένας χειρότερος από τον Ευεργετή Θέντα. Άστο τώρα τον Ευεργετή Θέντα, ρε κόκκινο, τώρα ακούσεις, λέω. Πόσους διόρισε στη ΔΕΗ ο Τσοχατζόπουλος? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Αν ο Τσοχατζόπουλος με έβαζε, ας πούμε, στη ΔΕΗ, λέμε, και τον πιάνω τον Τσοχατζόπουλο ότι έκανε αυτά που έκανε και πέθανε, θα πήγαινα στην κηδεία, δεν αντρεπόμουν. Γιατί αυτό. Δεν αμφιβάλλω. Γιατί εμένα. Κάποια στιγμή σε ευεργέτη. Αν ένα παλιάνθρωπο, ρε παιδί μου, παλιάνθρωπο πες ότι είναι, με βοηθάει εμένα σε κάτι. Θα βγω και θα πω, κοιτάξτε, ήταν παλιάνθρωπο, εμένα όμως με βοήθησε. Και θα πάω στην κηδεία. Ή είναι άρρωστος, αν είναι άρρωστος, θα πάω να δω τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να φέρω ένα πιάτο φαΐ, ένα αυτό, ένα φράγκο να του δώσω, ξέρω εγώ, μια νοσοκόμα, κάτι όσο μπορώ. Τι κοινωνία είμαστε που θέλουμε εμείς? Θέλουμε εμείς, γίναμε τώρα ξαφνικά με το θάνατο του παιδιού καλοί άνθρωποι, βοθράνθρωποι. Πώς γίναμε καλοί, δηλαδή πιέθανε το παιδί, γίναμε καλοί άνθρωποι? Αυτό καταλάβατε εσείς? Ότι γίναμε καλοί άνθρωποι? Έπαιξε καβάλα δράμα.
Πήγε ο πατέρας, συγκινήθηκε κτλ. Πήραν πόντους οι περιφερειάρχες Καβάλας και Δράμας. Πήραν πόντους, ψηλώσανε. Για μένα όχι. Ο άλλος της Καβάλας που βγήκε, τον άκουσα προηγουμένως. Λαλίστατος. Καλά έχει, τον έχει Καβάλα εκεί πέρα. Τετραπέρατος. Ο άλλος στη Δράμα πιο. Εντάξει, να πούμε βάρης το παιδί. Πιο λόγο προφανώς. Εντάξει. Ο άλλος στα γάτα, ο της Καβάλας. Τον άκουσα εγώ. Ναι. Γραφείο τύπου είναι, τι είναι. Γραφείο επικοινωνίας. Ναι. Τζάκαλος. Χίλιες φορές καλύτερος από αυτούς που έχετε στις ομάδες. Μπαμ, μπαμ, είπε για τους περιφερειάρχες. Ξέρεις πόσους ψήφους πήρα η περιφέρεια. Πήρα ψηλώσαν από αυτό το παιδί. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Το εκμεταλλεύτηκαν. Εγώ μόνο πέρασαν το μήνυμα. Το πέρασαν. Και μήνυμα πέρασαν. Πρόσεξε να δεις. Κάναν δυο καλά αυτοί. Ο γάτος από την Καβάλα. Τι έκανε. Περνάει το μήνυμα ότι παιδιά ενωμένοι και τα λοιπά. Μήπως και το γλιτώσουμε. Α, εμείς κάναμε αυτό, μπορέσαμε. Μισιούνται η Καβάλα με τη Δράμα. Μισιούνται. Το ξέρω εγώ σε προσωπικό επίπεδο. Το ξέρω. Όπως ο Βόλος με τη Λάρισα. Καβάλα. Ωραία. Ξέρω τι έχουν αυτοί εκεί. Καβάλα. Όπως ο Βόλος με τη Λάρισα. Ναι, εντάξει, εγώ το έχω ζήσει όμως εκεί και το ξέρω καλύτερα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά και καλό κάνει. Γιατί κατευνάζει τα πνεύματα, πήγε ο πατέρας, η ψυχή του γέμισε τον άνθρωπο. Θέλει το αυτός ο άνθρωπος στήριξη από όλους μας. Από τον ψυχολόγο θέλει, θέλει και η μάνα θέλει οπωσδήποτε. Και ο μάγκας όμως λέει περιφέρειας και τα λοιπά. Μπαμ, να και η περιφέρεια. Γάτα ο Καβαλιώτης. Και η ιστορία από μπάλα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, τον ξέρω τον άνθρωπο. Έλεγε παλιά για τους παλιούς παίκτες και τα λοιπά. Γάτος. Αν είναι να το εκμεταλλευτώ, αλλά να μπορέσω να δώσω και πέντε στίγματα στην κοινωνία, κάτω. Δεν με πειράζει. Αν είναι μόνο να ωφεληθείς, είσαι γαϊδούρη. Ακριβώς. Αυτή στην Καβάλα με τη Δράμα το κάνανε ωραία. Και περάσαν το μήνυμα ωραία και οικονόμησαν. Δεν οικονόμησαν, το αποσύρω. Φτιάξανε για τους νομάρχες εκεί, τι είναι και τα λοιπά, ένα δρόμο. Εσύ κρατάς αυτό. Αυτό κρατάω. Γιατί να μην κρατήσω το καλό που έγινε. Γιατί εγώ κρατάω τίποτα κακό που έγινε. Λες ότι επωφελούνται. Το ωφελείται, βέβαια το ωφελείται. Βέβαια το αν αξίζει κάποιο να υποφεληθεί, γιατί δεν το. Αυτό είναι με ρε κόκκινε. Δεν το κάνουν. Μόνο περάσα και ένα μήνυμα, ωραίο. Επ' ευκαιρία, λέει ο φίλο 744, τη δολοφονία του φιλάθλου του Εθνικού την έθαψε ο Αυγενάκης. Ποια κυβέρνηση να κάνει τι. Ο Αυγενάκης, αφού παίρνει ψήφο από του δολοφόνου εκεί. Από την Αλικαρνασό παίρνει ψήφο. Τι να κάνει. Τι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι κάτοικοι Κρήτη. Είναι κάτοικοι Κρήτη, ναι. Και ξέρουν τι γίνει αυτό το περιστατικό. Ναι. Επειδή βοήθησε, ναι. Αν βοήθησε τους δολοφόνους, ναι. Την ομάδα βοήθησε, κόκκινη. Δεν βοήθησε τους δολοφόνους. Μέσα από την ομάδα βοηθήθηκαν και οι δολοφόνοι. Να μην πάθει τίποτα ο Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος το ψηφίζει. Τι με κοιτάς. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ να πάθει ζημιά από αυτό που έγινε, και έβγαινε ένας και έλεγε ο ΠΑΟΚ να πάθει ζημιά, θα είχε κόστος, δεν θα είχε. Ένας βουλευτής εδώ. Βγήκε κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει. Για το θάνατο του Άλκη. Βγάλατε κανένα, ρε. Δεν άκουσα. Άκουσες κανένα βουλευτή, ρε, να βγαίνει. Εδώ, τόσο καιρό. Βγήκε ένας βουλευτής. Ξέρεις γιατί δεν βγήκε. Εκλογές έχουμε σε 6 μήνες. Εγώ το έμαθα, πήγε στην Αθήνα. Φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Αυτοί όλοι οι ακαμάτιδες, οι βουλευτές, οι περισσότεροι. Τι, πώς βγήκαν. Πα! Με κοιτάς πάλι με το μάτι το θολό, ε. Κοίτα με χάσεις την ομορφιά μου. Ο Μπάμπης, ο οποίος γιόρταζε χθες, λέει. Το Αγίου Μπάμπη ήτανε. Το Αγίου Χαραλάμπους και το Αγίου. Και οι Χάριδες γιόρταζε. Οι Χάριδες. Ναι. Το Αγίου Χάρη. Θεοχάρης. Το Αγίου Θεοχάρη ήταν. Ναι. Υπήρχε Άγιος Θεοχάρης. Δεν θυμάμαι ακριβώς, να μην λέω βλακίες. Πώς το λένε. Καλά σου να πάει στην αρχή, τι με νοιάζει εμένα. Σαν με θα πιω καφέ με τον Άγιο. Μισό λεπτό να σου πω. Ή θα τον πάρω διαφήμιση στο ίντερνετ. Έλα, τελείωνε. Δεν με νοιάζει. Άγιος είναι αυτός ο οποίος μας βοηθά και τον βοηθάμε. Αυτοί είναι Άγιοι. Τον άλλον τι να τον κάνω. Αυτός που μπορώ να τον βοηθήσω σε μια δύσκολη και αυτός σε μένα. Αυτοί είναι Άγιοι. Άγιοι δεν υπάρχουν. Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαρίκλια. Χαρίκλια. Γι' αυτό. Μήπως είναι και ο Χαρικλίν. Όχι. Έλα, τελείωνε κόκκινη. Πάμε. Αφού λεγόταν Βασίλη Τριανταφυλλίδη, του Χαρίκλια. Και τι σημασία έχει. Και εγώ είχα ένα φίλο που τον έκανε Αντωνίου στο επίθετο και τον έπαιρνε του Αγίου Αντωνίου και τον έλεγα χρόνια πολλά. Πέθανε όμως. Συγχαρητήρια στην αστυνομία Θεσσαλονίκης για την άμεση σύλληψη των δραστών. Θύμησέ μου λίγο σε παρακαλώ, αφού το Τζίλο συνελήφθη. Ο εμπρηστής του Πούρνου Κωνσταντινέα, οι μάρτυρες του Νουρ, τι να θυμηθώ και τι να ξεχάσω. Πού είναι, για. Πάνω στο νεκρό κορμί του Άλκη, οι γήπες κάνουν επικοινωνιακό πάρτι. Ελλάδα 2022. Εντάξει, τώρα για την αστυνομία τη δικιά μας, μπορούμε μόνο εμείς να μιλάμε εδώ. Οι άλλοι από κάτω δεν πρέπει να τολμήσουν. Αν δηλαδή η δικιά μας η αστυνομία Θεσσαλονίκη
είναι ας πούμε μέτρια, λέμε, η άλλη είναι κατάπτυστη. Τι. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τι να πούνε. Και ας μην βάζουμε τις δύο αστυνομίες στη μέση τώρα, ποιο είναι η καλή και ποια είναι η κακή, δεν είναι σωστό. Απαιτείται δικαίωση για την ψυχή του Άλκη. Ήταν παιδί όλων μας και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ευχαριστώ για την ανάγνωση, Βασίλης, από Τρυπόταμο η Μαθίας. Τρυπόταμο. Ναι. Γρηγόρη, καλησπέρα. Ένας τρόπος για να εξαλειφθεί η βία είναι, κατά τη γνώμη μου, η αστυνομία να μπορεί να επεμβαίνει αυτοβούλως στους συνδέσμους και όσοι συλλαμβάνονται εκτός ποινής να απαγορεύεται να μπουν στο γήπεδο. Αυτοβούλος. Πότε η αστυνομία, σε ποια χώρα, σε ποιο κόσμο η αστυνομία λειτουργεί αυτοβούλως? Υπάρχει στον κόσμο αστυνομία που δεν παίρνει εντολή από τα κλιμάκια τα πιο πάνω πώς θα αντιδράσει? Ποιος το λέει αυτό? Μην διαβάζεις ρε ουτοπικά θέματα, μηνύματα. Να είσαι πιο πρακτικός. Αυτά που γράφει αυτός δεν εφαρμόζονται. Μην τα διαβάζεις. Να περνάει ο χρόνος έτσι τζάμπα. Δεν το κάνω και να περνάει ο χρόνος. Πει άλλος ότι 3 η ώρα στείλει ένα μήνυμα η αστυνομία αυτοβούλος. Άμα η αστυνομία λειτουργήσει αυτοβούλος, δεν τον αρέσει αυτόν. Γιατί αν εγώ αυτοβούλος βγω μια μέρα αυτοβούλος, θα κάτσω στην Τσιμισκή και θα ρημάξω όποιο περνάει με κόκκινο, το αλλάξω τα πετρέλαια. Μόλις να πούμε σαν μάτι. Άκου εμένα τώρα. Άκου εμένα για το να απαντήσω. Εγώ έχω θέμα με το κόκκινο. Έχω θέμα με το κόκκινο. Δηλαδή, αν είχα στην τροχιά εμένα, θα είχα ρημάξει με τα κόκκινα. Πάρκινγκ δεν θα με ενδιέφερε. Πραγματικά δεν θα με ενδιέφερε. Το κόκκινο. Θα του είχα αλλάξει τα πετρέλαια. Αυτοβούλο. Μόλις το έκανα αυτό τη μια μέρα, δεύτερη, την τρίτη μέρα με φώναζε ο αρχηγός απάνω, με πει πάνε στα γραφεία να σφουγγαρίζεις γιατί δεν συμφέρεις. Αυτά είναι τα αυτοβούλος που θέλει αυτός που ονειρεύεται. Πάμε παρακάτω. Τος ονειρεύεται τώρα με το μυαλό του. Χαλασμένο το μυαλό του, αργό γυρίζει να πούμε Θεσσαλονικιώτικα σε ρυθμούς φραπέ να πούμε και πέταξε το μήνυμα, το διάβασε και εσύ που και σένα το μυαλό σου λειτουργούν σε ρυθμούς. Ναι, δεν σε βάζω στο φραπέ. Γιατί είσαι πιο χλιαρός εσύ, πιο αυτό. Τι με κοιτάζει κόκκινο με το μάτι, πάλι λέω ότι. Δεν πίνω φραπέ. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Παράδειγμα, πάλι εμένα μας πέφτει. Παράδειγμα φέρνω. Πάλι εμένα μας πέφτει. Εγώ φέρνω το παράδειγμα και λέει το αργό θεσσαλονικιώτικο κεφάλι το μυαλό. Εγώ δεν πίνω, λέει φραπέ. Ο γρήγορο. Θε ένα μήνα να του κάνω να πίνουν φραπέ όλοι. Να διαφημίσω ένα φραπέ. Εύκολο είναι. Θέλει. Με 2 εταιρείε μου είπαν πάμε κάνε μα συζήτηση. Αμέσως ανέβηκαν 60% απάνω στο ίντερνετ. Έπαιξα εγώ τον ηθοποιό, έκανα. Μου λέει πώς θα το κάνω, μου λέει άστο, μην ασχολείσαι εσύ, μαγείρευε. Άστο σε μένα. Εσύ φτιάξε το φαΐ καλά, το μουσακά, σε μένα κάνω τον ηθοποιό. Άλλο τι έχεις. Δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσουμε για μπάλα. Για μπάλα, αν μιλήσουμε κόκκινε, θα κλείσουν τα ραδιόφωνα οι ακροατές. Έχω άλλες. Με σένα γουστάρω να κάνω, εγώ πραγματικά γουστάρω να κάνω περισσότερο για άλλα θέματα εκπομπή. Και να ξέρεις ότι η εκπομπή μας πάει καλά επειδή δεν μιλάει για μπάλα. Αν μιλήσει για μπάλα, δεν πάει καλά. Να το έχεις υπόψη σου αυτό. Στο δίνω σαν αυτό ότι ό,τι κάνω εγώ τον έξυπνο σε σένα. Τι έγερες πάλι. Και δεν κάνει. Καθόλου. Θα σε βλέπω ότι είναι οχελικός. Καθόλου. Εντάξει. Βλέπω ότι έχουν κάνει θέμα κάτι το οποίο για μένα δεν είναι. Ποιο είναι, εγώ μου. Για τον Ομπαμεγιάνγκ. Ο Ομπαμεγιάνγκ τι. Ότι πήγε, λέει, στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα με αυτοκίνητο 300.000 ευρώ. Ποιος τον απαγορεύει να πάει? Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτά τα παιδιά αμείβονται με εκατομμύρια. Ποιος τον απαγορεύει να πάει? Δεν νομίζω να τον απαγορεύει κανείς. Ή πρέπει να του βάλουν φωτιά τα αμάξι τώρα που πήγε, δηλαδή. Δει καλό αμάξι. Όχι, δεν φταίει. Πάει στον κόσμο. Έχει γύρει, πάει στον κόσμο. Έχει γύρει, σε βλέπω και 11 και 10. Το ότι κλείνουν σύνδεσμοι. Ναι. Του δείχνει ότι κάτι πάει να γίνει. Όχι. Γιατί? Όχι, τι έγινε που έκλεισε ο σύνδεσμο? Δεν έκλεισε. Ένα. 2 του Ηρακλή κλείσανε. Ναι. Τη θύρα 4 κλείσανε. Άστα, στα πρώτα έννοια. Ή θα κλείσουν όλου του συνδέσμου ή κανέναν. Γιατί γίνεται πλεκτική? Εδώ τώρα θα πούνε και θα πούνε γιατί εμένα και όχι αυτόν κτλ. Ή θα κλείσει κανέναν και θα του ελέγχει. Ή όλου. Ή όλους. Δεν έχει τώρα έκλεισε του 2 του Ηρακλή, ένα τη θύρα 4, ένα του. Κάτω, ποιο λέει που ο δολοφόνο από κάτω ήταν από τον Πανελλήνιο, ήταν. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ωραία. Το Πανελλήνιο. Από τον Πανελλήνιο. Ωραία. Και τι έγινε, δηλαδή. Τι. Δεν μπορεί να βγει άλλο δολοφόνο από άλλο σύνδεσμο που είναι ανοιχτό. Αυτοί θα πάνε τώρα σε άλλου σύνδεσμου ανοιχτού. Δεν το κατάλαβε, θα γίνει. Έκλεισε ο σύνδεσμο ο δικό μου, πάω στον άλλο. Ή θα ανοίξει άλλο. Έκλεισε αυτό, να ανοίγω άλλο. Έτσι νομίζω ότι θα λύσει τη βία με του. Αυτό είναι εύκολο. Νόμο θα αλλάξει. Με πιάνει εδώ έναν Αυτόπουλε. Τρέχει με 175 στην Εθνική, μάλιστα. Φυλακή ένα μήνα. 10 μέρες, εγώ σου λέω, μέσα. Δηλαδή, πόσο είναι, ρε παιδί μου, το όριο, 130? Έτρεξες 135 πρόστιμο, 140 πρόστιμο.
150 πρόστιμα. Από τα 150 και μετά, κάθε χιλιόμετρο και μια μέρα φυλακή. Έτρεξε με 160, 10 μέρες φυλακή. Θα τρέξω. Όχι. Μέχρι εκεί που θα είναι το πρόστιμο, άντε να το πάω 140. Άντε να το πάω 150. Και 152 γιατί έχω το αυτό μήνα να κάτσω και δύο μέρες μέσα να ξεκουραστώ. Θα πάω 180 που πάω τώρα εγώ. Θα κάτσω ένα μήνα μέσα. Μ' αλλάξω τα πετρέλαια. Δεν θα πάω. Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι σύνδεσμοι να κλείσουν. Άρα το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου. Όχι η εφαρμογή του νόμου. Θα βγάλει σκληρότερο νόμο και θα τον εφαρμόσει ο δικαστής. Και άμα πιάνουν κανένα πλούσιο, θα το φέρουν ίσα με το φτωχό. Γιατί οι δικαστές φέρεται ότι τους πλούσιους τους αγαπά περισσότερο από τους φτωχούς. Αυτό κατάλαβα εγώ τόσα χρόνια. Όχι, τι είδε. Όχι μόνο εσύ. Α, όχι μόνο εγώ. Όχι μόνο. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, περιμένει κόσμος. Να μην περιμένει. Δώσε το τηλέφωνο. Το 2310 και 30 είναι δικό σας. Ο παλιά το έλεγε ωραία. Γοητευτικό είναι το άλλο. Ποιο? Το 90-90-90. Και να λέτε το τηλέφωνο, γιατί είναι και καινούργιοι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο σε γραμματεία και λένε δεν λένε το τηλέφωνο. Δεν είναι αυτονόητο αυτό που ακούει. Το λέω. Πώς? Δεν το κάνεις υπόδειξη. Μα το λέω. Πάμε. Ναι, όχι μόνο. Και εγώ να το λέω και εσύ να το λες και οι άλλοι να το λένε. Πάρτε λέει τηλέφωνο. Ξέρεις, μια φορά σαν ακροατής. Πού ήμουν, στη Φθιότητα και άκουσα εκεί μια εκπομπή και είδα, λέει ανοίγουμε γραμμές. Και ανοίγουμε γραμμές και πάρτε τηλέφωνο και το τηλέφωνο δεν το λέει. Ξέρεις τι νεύρα είχα. Στο λέω γιατί τότε είχα σαν ακροατής εγώ. Φοβερά νεύρα. Λέω, πού είναι αυτός εδώ άθλιος ο άντρας που δίνει το τηλέφωνο. Θεωρούσε αυτός ότι είναι αυτονόητο το τηλέφωνο. Γι' αυτό λοιπόν 2-31-0-90-90-90. Πίστευα. Διαβάζω τώρα μια είδηση. Ναι. Ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τον Τελιβαρά επειδή του έκανε παραβίαση. Του παρατήρηση για παραβίαση το. Πού έγινε αυτό. Τα Πατήσια. Στα Πατήσια δεν τι έγινε. Ο Τελιβαρά τον είπε γιατί πέρασε με στόπ και τον μαχαίρωσε άλλο. Έχει πάει αλλού. Μάλιστα. Ακροατής λέει στον περιφερειακό στο ύψος Φρατζή. Ποιος είναι ο Φρατζής. Στο ύψος Φρατζή, δεν ξέρω ποιο είναι. Ο Φρατζής ποιος είναι. Στο ύψος Φρατζή. Τώρα αυτός που ακούει ξέρει το Φρατζή, ρε. Ούτε εγώ το ξέρω. Τώρα τι ύψος Φρατζή μας λέει. Ένα όχημα κινείται ανάποδα στον περιφερειακό. Ανάποδα. Ναι. Πιάστε τον. Προσέξτε. Κάνα γέρο τάλε που ξέχασε να παραδώσει το δίπλωμα. Ή κάποιο που. Εμένα έτσι μετράκανε πριν από ένα μήνα. Ένα παλιόγερο. Ελεϊνό. Πήρε παραμάζωμα εκεί δύο αμάξια, πήρε και το ενοικιαζόμενο το δικό μου, τη ρόδα. Το φυτρώνε δίπλωμα, είσαι όχι. Αχ, τι θα κάνω. Ξέρεις τι θα κάνεις. Ξέρεις τι να κάνεις. Σου δώσω το τηλέφωνο του μπαμπούλα. Το μόνο που μπορεί να κάνεις αυτό είναι. Μπες στην κάσα και φύγει από εδώ. Τζάμπα χώρο πιάνεις, του λέω. Τζάμπα χώρο πιάνεις, του λέω. Πώς του λένε το Δημήτρη στο επίθετο, το δικό μας στην Αθήνα. Αξεχέρογλου. Στον Αξεχέρογλου θα σε στείλω που έχει και πολυτελή φέρετρα, του λέω. Μην του μιλάς, λέει έτσι. Τι να σε κάνω, του λέω. Ραπ, λεφτά, όλο γι' αυτό μιλάς σε πληροφορία. Εγώ ήμουν εργολάβος και η οικοδομή είχε ένα σπίτι κέρδος σε κάθε γιαπή. Όσες θα βγάλεις μια ζωή και με ηρεμία χωρίς άγχος. Εσύ είσαι εργολάβος και δεν είσαι κλέφτης. Πάνε κοιτάξου λίγο, ρε φίλε. Είσαι εργολάβος και δεν έχεις κλέψει. Δηλαδή, σε ποιον τα λες αυτά τώρα. Είσαι εργολάβος και δεν έχεις κλέψει εσύ. Και στέλνεις μήνυμα σε μένα. Φύγε από εδώ, φύγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον πρώτο κύριο. Είναι εργολάβος και δεν έχει κλέψει αυτός. Άρα δεν είσαι εργολάβος. Άλλη δουλειά κάνεις. Χαίρετε. Άκου να δεις. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε, κύριε. Ραπ, γι' αυτό που λες, ρε φίλε, για την αυστηροποίηση των ποινών. Να κάνουν πιο αυστηρές ποινές και λες να κατέβουμε όλοι οι γονείς κάτω και να ζητήσουμε αυστηροποίηση. Ναι, αυστηροποίηση των ποινών, ναι. Όχι μόνο να φάλετε πρόστιμο τώρα αυτό που γιατί έβρισε, πάτε και στο Υπουργείο κάτω. Άντε, μπράβο. Πρόσεξε τώρα να σα εξηγήσω τα γράμματα τώρα γιατί δεν γίνεται αυτό. Δημοσιονομικό είναι το θέμα. Αυτό που είπα και χθες. Μέχρι το 2060 έχουμε μνημονιακές δεσμεύσεις. Τα πες και χθες, το ξέρουμε. Αυστηρή επιτροπή, ναι. Δεν βγαίνει δημοσιονομικά. Δεν υπάρχει το κονδύλιο ούτε να φτιαχτούν καινούργιες φυλακές. Δεν υπάρχουν κονδύλια ούτε να προσλάβουμε νέους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Ούτε να κάνουμε μεγαλύτερες τις ποινές γιατί θα πρέπει να τους έχουμε. Άρα είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα δημοσιονομικά. Αυτό, γι' αυτό έχουν χαμηλές ποινές. Για να βγαίνει δημοσιονομικά. Να μην δίνει ο Μητσοτάκης 150 εκατομμύρια στην Αιτζία, να δώσει 120 και τα 30 τα κάνει έτσι. Μην τα δίνει στον κύριο Πετρίτη τον πεθερό όλα. Να δίνει τα μισά. Δίνει λίγο λιγότερα. Για το κοινωνικό αυτό πώς θα γίνει. Κλείστε τους συνδέσμους. Το θέμα αυτό με τους συνδέσμους τώρα που λες. Ναι, θα λύσει το πρόβλημα αυτό άμα κλείσει τους συνδέσμους. Με την καπήλευση που είπε του πτώματος, αυτή τη φράση κρατάει. Καπηλεύουν δηλαδή, τον νεκρό φορά, αυτοί όλοι. Όλοι πρώτη φορά όλοι. Παντού παίζει. Δεν θέλω να καπηλέψω. Δεν θέλω να καπηλέψω το, το,
Γιος μου ρε μπορεί να ήταν, 17 είναι η κόρη μου, 19 ήταν το παιδί. Πάτε στο διάλογο που θα καπηλευτώ εγώ το παιδάκι να πούμε. Θα καπηλευτώ προς το συμφέρον μου. Έτσι, αυτό που λες, το συμφέρον. Του είπαν οι επιτελείς του Πρωθυπουργού, κοίτα να δεις, είναι ένα εύκολο θέμα να παίξουμε μπάλα, να βγεις δυνατός. Θα κάνουμε και ένα υπουργικό συμβούλιο, θα κλείσει τους συνδέσμους, θα, ανέξοδο. Ούτε λεφτά στο ταμείο χρειάζεται να βάλουμε, ούτε τίποτα, ούτε έγκριση. Τον είπαν οι επικοινωνία λόγια γι' αυτό. Θα παίξουμε μπάλα. Και έχουν δώσει το σύρμα σε όλα τα κανάλια και το παίζουν όλη μέρα. Αυτό έχει κινηθεί τόσο μεγάλο. Ο Αγγελάτος το παίζει, πήρε το χαρτί και ο άλλος κυρίες και κύριοι. Έτσι. Καλό μεσημέρι, πάμε φιλιά. Τα λέμε. Τα λέμε. Εξή από Νέα Σμύρνη. Φτάσει, θα σταμάτησε να μα αν ορφανό. Φτάνει, ρε. Έχει σημασία. Φτάνει με τον κομμουνιστή αυτό. Φτάνει μόνο κάθε μέρα. Γκόμενα τον έχει μόνο κάθε μέρα. Δεν θέλω να ακούσω μια φορά. Είναι μια μέρα δεν θα το διαβάσει. Κάθε μέρα τα ίδια. Όχι, ο κοστό από την Νέα Σμύρνη. Ο άσο άξι από την Νέα Σμύρνη. Αξίζει. Δεν θέλω να ακούσω. Αξίζει τον κόπο. Μάτε, διάβασε το. Αν ο ορφανός και ο κάθε ορφανός θέλει πράγματι να αντιμετωπίσει την παιδική βία, δεν θα θέσει το ιδιώνυμο μόνο για τους οπαδούς, αλλά και για τους προέδρους των ΠΑΕ, όπως π.χ. για τον Μαρινάκη και τις δηλώσεις του κατά του ΣΥΖΕ, για τον Τίγρη που έπιαναν τα μέζα των διαιτητών και τον Ιβάν που μπούκαρε μέσα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ το 2018. Κομμουνιστικά το πάει αυτό τώρα. Έχει το κόλλημα στο μυαλό του αυτό. Τώρα πάει κομμουνιστικά. Σωστό αυτό που λέει όμως. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Είναι κάτι ωραίο. Ναι, το κόμμα τον βάζει να λέει αυτό. Δεν το σκέφτηκε μόνος του. Αυτό το κόμμα του το είπε να το πει. Σωστό είναι αυτό που λέει το κόμμα του. Αλλά δεν το σκέφτηκε μόνος του. Αυτό με ενοχλεί. Ότι είναι θέση του κόμματός του. Και όχι του δικού του μυαλού του εγκεφάλου. Δεν έχει του. Κόμμα, ρε. Αφού αριστερός δεν είναι. Άλλο, αυτός δεν ανήκει σε κόμμα. Πού ανήκει. Αυτός είναι ορθόδοξος κομμουνιστής. Πού ανήκει, ποιο κόμμα είναι. Δεν τον εκφράζει. Πού ψηφίζει αυτός. Δεν τον εκφράζει κανένας, το λέω. Το βρήκε άγιο κομμουνιστή αυτός τώρα. Δεν είπα ότι είναι άγιο. Τον πάρουμε τον Παΐσιο δίπλα, στον τάφο δίπλα. Έλα, πάμε στον επόμενο, ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δημήτρης από Ναύπλιο, πρώτη φορά σας καλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα. Πέρα. Καλησπέρα. Άρης, είμαι για τα τυπικά. Μην είναι, το λες φίλε εκεί κάτω στον Ναύπλιο, μη σε μαχαιρώσει κανένας και εσένα. Όχι. Μη φωνάεις πολύ. Σιγά σιγά. Δεν έχουμε τέτοια. Μην πρόσεχε εκεί κάτω, τα νότα σου. Ετών 42. Τουριστικός πράκτορας δηλώνω, τουριστικό λεωφορείο έχω, το οποίο μένει στάσιμο εδώ και 2,5 χρόνια. Στάσιμο. Με παιδιά. Ναι. Στάσιμο. Στάσιμο σε γκαράζ. 95% των λεωφορείων των τουριστικών. Με 2 μικρά παιδιά και έχω καταλήξει να είμαι τώρα οδηγός σε σχολικό λεωφορείο. Γι' αυτό σας πήρα. Μην το ξαναπείς αυτό, έχω καταλήξει. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, ήμουνα 7 χρόνια, δούλευα μόνιμα στο εξωτερικό με Κινέζους. Από την Νάπολη μέχρι την Κοπενχάγη. Αναγκάστηκα λόγω του κορονοϊού και μαζέστηκα στην Ελλάδα, γιατί αναγκάστηκα, και αυτή τη στιγμή που δουλεύω το σχολικό λεωφορείο. Αν σας βάλω μέσα στο σχολικό λεωφορείο, κουβαλάει ο ΕΠΑΛ, για 10 λεπτά θα εξαφανιστείτε. Τι έγινε, για πες. Αν... διαλόγοι, μαμά, μπαμπά, τα θεία, και εγώ βρίζω όπως όλοι μας. Δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτούς τους διαλόγους. Δεν νομίζω τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι εκπαιδευμένος στην Τούμπα τόσα χρόνια. Θα τους ισοφαρίσω. Εντάξει. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Για εμένα. Έχω κουβαλήσει Γερμανούς, Αυστριακούς παιδιά 15 μέρες στο λεωφορείο. Μόλις κατεβαίνανε κάτω μαζεύαν τα σκουπίδια. Σηκώναν τα καθίσματα. Καμία σχέση. Τα δικά μας τι κάνουνε. Σε δίραν ή ακόμα εσύ. Τα δικά μας. Θυμάνω στον πατέρα σου. Το σου, γεια σας, αδειώτας. Η ηλικία τα παιδιά. Ηλικία, 17 χρονών. Τι περιμένεις από αυτό το παιδί να κάνει. Εδώ τώρα είναι ένας, εκεί που πάει ο ανιψιός μου σχολείο, πάει μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, τέλος πάντων το παιδί, μπαίνει ένα χοντρό παιδί εκεί, είναι και ορφανό, έχει αναρτήσει μαχαίρια στο Instagram, θα δολοφονήσω, θα κάνω, θα σας σκίσω όλους. Τα παιδιά, φοβούνται τα υπόλοιπα παιδιά, πήραν οι γονείς, ξέρω εγώ τι θα γίνει, δεν έγινε τίποτα. Το λέω, θες να έρθω στο πούλμαν, λέω, να του καθαρίσω μόνος μου το γεγονός. Λέω, όχι ρε θείο, μην έρθεις, ρε, θες να έρθω στο πούλμαν. Μόνο έτσι θα λυθεί το θέμα. Να έρθω εγώ στο πούλμαν, ούτε ο δικαστής θα το λύσει, εγώ μόνος θα σου λύσω το θέμα. Θες να έρθω, όχι. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Στο λύνω εγώ σε 10 δευτερόλεπτα. Χαίρετε. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα από το Ηλιόλ στο Ροδοτόπιο Ανίνων. Φίλε, μη μου λες, όλοι οι κομμουνιστές είναι στο Ροδοτόπι. Τι ήθελα να πω, θέλω να επισημάνω τέσσερα... Ποιο center back του Πας Γιάννενα ήταν από το Ροδοτόπι. Αυτά τώρα είναι παλιά, εγώ είμαι νέος. Εντάξει, σε πιάσα, διάβαστο, λέγε. Λοιπόν,
Το πρώτο που θέλω να πω είναι όσον αφορά τη δολοφονία όλη αυτή με τον Άλκη. Εγώ αυτό που έχω να πει, επειδή είμαι οπαδός του Παζιάννα, θα πρέπει να μην τσουβαλιάζουμε. Τσουβαλιάζουμε όλους τους συνδέσμους. Δηλαδή, εγώ τους τσουβαλιάζω, εγώ. Σαν Ραπτόπουλος, εγώ τους τσουβαλιάζω όλους. Ναι. Και το δεύτερον. Και το δεύτερον. Αδικία κάνω, βέβαια. Δύο, ναι, και το δεύτερον. Μετά θα πω και άλλα δύο ποδοσφαιρικά. Το δεύτερον είναι, είμαστε, δεν έχω καταλάβει τόσο καιρό, είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας ή στη συγκεκριμένη μορφή βίας. Σε κάθε μορφή. Σε κάθε μορφή. Αφού είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας, αυτό περίμενα να ακούσω, είμαστε υποκριτές. Με πρώτον απ' όλα τα κανάλια, τα ραδιοφωνικά, τα τηλεοπτικά και όλα. Και καθίστε το, σκεφτείτε το λίγο πιο βαθιά. Αυτό είναι τροφή για σκέψη. Τρίτον, θα ήθελα να πω πώς βλέπετε το μάτς που πάει με τον Άρη, που είναι τελικός για τον Άρη. Αλλά ο Παζιάννα βολεύεται και με το χ κατά. Βρωμάει το μάτς. Φοβάμαι ότι θα βρωμήσουν δύο μάτς. Το ΠΑΟΚ Ατρόμητος με βρωμάει και το Γιάννε Νάρης με βρωμάει. Το βρωμάει, βάλ το μυαλό σου εσύ τώρα που είσαι από το Ροδοτόπιο Ανίνων, να δουλέψει. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Μου βρωμάνε αυτά τα δύο. Εντάξει, βασικά επειδή. Και μου βρωμάει και το χθεσινό της Λαμίας. Επειδή στο ΒΑΡ θα είναι ξένος διαιτητής, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και θα είναι Ισραηλινός όπως ήταν και στο πρώτο ματ. Να μην ξυπνήσω μνήμες, που ήταν Ισραηλινοί όλοι οι διαιτητές στον πρώτο γύρο. Το 5-0. Να βάζουν, ναι, να βάζουν Ισραηλινό και τώρα διαιτητή, γιατί πλέον οι Έλληνες διαιτητές, κατά την άποψή μου, ξαναλέω, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και επηρεάζονται, δεν κάνουν ούτε για το γάμα τοπικό να σφυρίξουν. Και τέταρτον, θα ήθελα να πω λίγο ότι όλα αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος συμφωνώ απόλυτα για τον Γιαννίκη, που είναι στην ΑΕΚ. Τα έκανε και στα Γιάννα. Εμείς τα φωνάζαμε κάποιοι και γινόμασταν κακοί εδώ στους συνοπαδούς μας. Για τον Γιαννίκη έβαζε τα μπακ ψηλά, πρέσαρε ψηλά, μπορεί να κέρδιζες και δεν κοίταζε να κάνει συντήρηση δυνάμεων. Δηλαδή μου δίνει. Όλα τα δεύτερα του ημίχρονα ήταν ο Πας Γιάννενα τα τελευταία μετά τέταρτα. Το 60 έτρωγε ένα, να πούμε τα λυσακά του. Όλο έβλεπες. Πρέσινγκ απάνω, Γερμανία. Αυτό, αυτό το πρέσινγκ. Πισινός ξεβράκοντος πίσω μετά το 60. Ναι, βιολογικό. Το πρέσινγκ είναι. Ναι. Αυτό, συγγνώμη Ραπτόπουλο, αυτό το pressing είναι καλό να το κάνεις όταν έχεις ρόστερ στη Β' Γερμανίας, στη Γ' Ισπανίας, στη Ιταλία, Αγγλία και Ελλάδα. Για εμένα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί για λόγους τακτικής και καταλαβαίνεις πολύ. Και βιολογικών ρυθμών. Και βιολογικών ρυθμών. Βιολογικών ρυθμών. Γιατί δεν μπορείς τώρα να μου βάζεις, όπως είπες εσύ, γιατί βλέπω και άλλες ομάδων αγώνες, δεν μπορείς να μου βάζεις το Σάχοβ δεκάρι. Ο Σάκοβ δεκάρι εγκληματής. Θα το βάλεις 20 μέτρα πίσω. Θα έρθει με τα πίσω βήματα. Να κερδίζεις 1-0 ή να είσαι 2-0 και να βγάλεις τα μπακ σου. Είναι σαν να βάλεις τον Κούρτης δεκάρι. Ναι, τα έκανα αυτά και στα άμα γιατί βάλεις τον Κούρτης δεκάρι, δεν θα κουμπίσεις την μπάλα. Αν το βάλεις 20 μέτρα πιο πίσω, θα έρθει με τα πίσω βήματα. Έτσι αυτά που λέμε. Είναι γεννημένος, παιδί μου, να κάνει τα πίσω βήματα αυτός. Ναι, ο Καφές πω του ΠΑΟΚ, αν το βάλεις δεκάρι, κάηκες. Εξάρι, οκτάρι. Ο Σκαρτάδο, δεκάρι, κάηκες. Δεν είναι κούδα. Ναι. Ναι, σε ποια θέση το βλέπετε τον Παζιάν, θα μπει play-off, λέτε. Θέλει. Εγώ θεωρώ ότι θέλει, γιατί έχει και εκεί λεφτά και ο δικός μας ο πρόεδρος έχει δείξει πως τα αγαπάει πολύ τα λεφτά. Κλείσε, μην τον κατηγορείς τον καημένο. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ζώης ήταν ο τελευταίος στόπερ του Πας Γιάννενα από το Ροδοτόπι. Ζώης. Ας ψηλός. Καλός παίκτης. Α, όχι ο Ζώης που σε περιέλαβε. Ο Ζώης που με περιέλαβε. Άμα, είναι τώρα, Αυστραλία τώρα. Τώρα άμα μαλώσουμε δεν γλιτώνουμε τίποτα. Παρακαλώ. Έχω καλά γεράματα κόκκινα, να ξέρεις. Έχω προπονημένα γεράματα, να ξέρεις. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Κόσμο. Τι γέρε από εδώ, κρύε. Πάμε σε μια γυναίκα, ανισόρροπη. Ναι, καλησπέρα. Στην καλά τη ζωή. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Πώς ακούγουμε. Πολύ καθαρά ακούγεστε. Πολύ καθαρά. Γεια σας, καλησπέρα. Γρηγόρη και Κώστας. Καλησπέρα. Λοιπόν, παίρνω πρώτη φορά. Σας ακούω χρόνια όμως παρά τα αυτά, αλλά. Εντάξει, πώς τώρα πήρατε. Άλλες φορές θέλω και δεν σας πιάνω. Αλλά εντάξει, τώρα σας έπιασα. Είμαι από κρύα ευρύση. Oh. Από το χωριό του Μπανιώτη. Γιάννη του γιατρού. Φυλακή έκανες εσύ, φίλε.
Λίγο, ε. Όχι, εντάξει. Εντάξει, λίγο, εντάξει. Λίγο, πολύ κάνατε όλοι, μια φυλακούλα την κάνατε. Ή γιατροί γίνατε δολοφόνοι. Αυτός θέλει αυτά. Έλα βρε, τελείωνε, πες το, ναι. Λοιπόν, είναι εκεί τον άλμο. Ναι. Και κουμπάρος μου ο Γιάννης. Ναι, στη φυλακή τσιγάρα σε έφερνε. Ναι. Σε έφερνε. Είναι καλός άνθρωπος. Χαιρετίσματα. Ναι. Πώς? Είναι καλός άνθρωπος, δοτικός, ναι. Καλός είναι ο Γιάννης, ωραίος είναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι μου δίνει την εντύπωση ότι μερικές φορές καταπιέζεις τον Γρηγόρη. Μόνιμα τον καταπιέζω, όχι μερικές φορές. Ξέρω γιατί. Δηλαδή, προηγουμένως ήθελα να σου πει ένα μήνυμα που. Πάντως, άμα ήταν από την Κρία, βρίσκει ο Γρηγόρης, θα φοβόμουν να το κάνω εδώ. Είναι δύο-τρεις σταμένοι, δεν τους βρήκαν λέει εκεί πέρα στη Γκρία Βρύση. Αλήθεια είναι. Θέλω να σου διαβάσω ένα μήνυμα από. Ναι. Αυτά αλήθεια είναι. Και... Ναι. Εκεί εσύ με το ζόρι, όχι, όχι, όχι. Για ό,τι το είπα όμως. Συμφώνησε κιόλα. Εκεί. Για να Γρηγόρη, κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε. Πες το. Γιατί λες ότι τελείωσε το πρωτάθλημα και τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει τρεις ήττες. Όχι. Δεν έχω μάθει να μιλάω ουτοπικά. Τρεις ήττες εγώ σου λέω κάνει ο Ολυμπιακός. Κάνει. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ από τη Χαριλάου. Θα περάσει από τη Χαριλάου ο ΠΑΟΚ. Πέντε δημιουργίες μάτς θα πάει. Θα περάσει λες. Εντάξει, δεν θα περάσει εκεί τότε. Θα έρθω εκεί στο Προποτζίδικο να τα πούμε στην Κρία Βρύση. Εκεί με το. Που είναι σαν δισκοτέκρα μου. Ποιο. Εκείνο το Προποτζίδικο, το μεγάλο εκεί που είναι σαν δισκοτέκρα μου. Α, εδώ στη γωνία. Ναι. Προποτζίδικο, σαν δισκοτέκρα. Σαν δισκοτέκρα. Πού είναι η Κρία Βρύση. Ορίστε. Είδε και μια από τα Κρία Βρύση. Με συνοδεία. Ήρθα από όλο Κρία Βρύση Κοζάνη να κατασκοπεύσω για μια ομάδα πράγματα. Που ήταν δεν ψάχνανε να με θάψουν, θα ήμουν ο τέταρτος που θα ψάχνανε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Προηγουμένως από όλων με Μίτροβιτς, center forward ήταν ο Μίτροβιτς. Δεν προλαβαίνουμε. Ναι, συγγνώμη. Σιγά. Γρηγόρη και Ραπ, καλησπέρα. Αν έχει βάσει αυτό που είπε ο Ραπ για την πόλη της ΑΕΚ στον πρόεδρο του Όφη, ναι. Πώς συνδέεται με την παρουσία του στη σουίτα του Καρισκάκη προχτές το βράδυ. Εντάξει, τι σημασία έχει. Εγώ ξέρω αυτό. Και ο Μελισσανίδης δίνει τα πάντα πακέτο 70 εκατομμύρια. Καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. 70 εκατομμύρια δίνει γήπεδο και ομάδα. Η ομάδα είναι μηδέν χρέη η ΑΕΚ. Την έχει μηδέν ο κύριος Μελισσανίδης. Μην παίρνεις όρκο. Γιατί να μην πάρω όρκο. Να μην παίρνεις. Καλησπέρα Κωστή και Γρηγόρη. Είστε απόλαυση. Κωστή, για ποιο ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε? Όταν σε μια δεκάδα υπάρχουν 10 ξένοι μισθοφόροι, ένα συνοθήλευμα αποτυχημένων ποδοσφαιριστών. Και Κωστή, ψάξε καλά την ιστορία του Καρπίδη που κοστάει παντού και δεν τον αγγίζει κανείς. Αυτοί λοιπόν μας αξίζουν ο φίλος από τη Βέρεια. Κοίταξε. Εγώ ξέρω ότι ο Καρπίδης δεν χρωστάει σαν Παϊάρης. Δηλαδή ο Σαββίδης δεν χρωστάει σαν Παϊπάο. Ο Μαρινάκης δεν χρωστάει και ο... κανένας δεν χρωστάει. Καμιά ομάδα δεν χρωστάει. Δεν το ξέρω, δεν είμαι φορεία. Όχι, δεν έχει ανοίγματα. Παίχτης τουλάχιστον δεν με έχει πει ότι ξέρεις, μας χρωστάνε 2, 3, 4 μήνες και 5 κτλ. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν στη δουλειά τους δεν πληρώνουν, ελάτε πείτε μας ότι είμαι εργαζόμενος του Σαββίδη, του Καρυπίδη, του Μαρινάκη και δεν έχει πληρώσει 3 μήνες, 4. Εμείς θα το πούμε. Λοιπόν. Ναι. Ράπλε, έχεις κανένα σίγουρο σαν τη Καβάλα να πληρώσουμε τη ΔΕΗ? Ρολάρι αυτό. Ο Ανέστης. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα. Έλα, σε δώσω Καβάλα, άσο με καλαμαριά. Μα μπεις μέσα, πάρει. Θα πάω το δω. Διακοπή βλέπω. Γιατί είναι διακοπή? Επίθεση εκεί. Σιγά, 100 άτομα θα είναι. Τι διακοπή είναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το. Καλησπέρα από Βρυξέλλες, Νίκος. Γεια σου, ρε Νίκο. Από την πιο άσχημη πόλη. Λοιπόν, ρε Κωστή, πόσες φορές θα το πούμε. Να σου πω λίγο κάτι. Εμείς με έπιασε μελαγχολία στις Βρυξέλλες, χρόνο... ξέρεις. Με έπιασε μελαγχολία, ναι, τρομοκρατία. Δεν καταλαβαίνω, είναι μουντίπολη, είναι μουντίπολη. Μελαγχόλησε, αλήθεια σου λέω. Δεν σου λέω. Άμα γίνει ευρωβουλευτής, θα του φύγει η μελαγχολία. Θα παίρνει 25.000 το μήνα και δεν θα μελαγχολεί καθόλου. Τόσο πέρα. Είναι μουντίπολη, είναι αλήθεια, είναι μουντίπολη. Αλλά δεν είναι Βέλγιο. Δεν αντιπροσωπεύει το Βέλγιο. Anyway, να σας πω λίγο κάτι όμως. 250 μέρες εμείς μπορεί να έχουμε συνεχεία εδώ πέρα. Αλλά δεν συγκρίνεται με αυτό το σκοτάδι που ζείτε κάτω σαν κοινωνία, ρε παιδιά. Μπράβο, ωραία το είπες. Δεν συγκρίνεται αυτό το σκοτάδι που ζείτε 365 μέρες το χρόνο σαν κοινωνία κάτω, ειλικρινά. Δυστυχώς, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο. Δύο πράγματα θα ήθελα να θίξω, γρήγορα. Γρήγορα, το πρώτο είναι όσον αφορά την αστυνομία που είπατε πριν. Επειδή... Έχω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, και γνωστούς και διάφορα παιδιά, γιατί είμαστε πολλοί Έλληνες εδώ πέρα και πολλοί εργάζονται και στα ευρωπαϊκά όργανα. Ένας από αυτούς λοιπόν τους γνωστούς εργαζόταν στην δίωξη
και στην ασφάλεια κάτω στην Ελλάδα και πλέον εργάζεται για μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και είχαμε μια κουβέντα με όλα αυτά που συμβαίνουν και του είπα το εξής, όπως το λένε το παιδί, ρε εσύ δεν φοβάσαι όταν πήγαινες εκεί στα οπαδικά ή στις επιχειρήσεις δίωξης και αυτά, δεν φοβόσουν να, ας πούμε, μη σου τραβήξουν κανένα όπλο, μη σε μαχαιρώσουν, μη το οτιδήποτε. Μου λέει, Νίκο, δεν φοβόμασταν κανέναν από αυτούς, τίποτα. Αυτόν όμως που φοβόμασταν ήταν πάντα ποιος μεγάλος κρύβεται από πίσω. Α, ναι. Σωστό. Ωραία. Ποιος μεγάλος κρύβεται από πίσω. Ναι. Γι' αυτό και γενικότερα να ξέρετε ότι η ελληνική αστυνομία, οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, και μιλάμε για τις σοβαρές, θεωρούνται από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Και μπορούμε να το δούμε γενικότερα στο έργο που κάνουν, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ποιοι τους αφήνουν να προχωρήσουν. Ναι. Το πρώτο. Ναι. Σωστό. Σωστό. Και το δεύτερο που θα ήθελα να αφήξω. Το μεγαλύτερο παράπονο των αστυνομικών είναι. Κάνουμε τη δουλειά μας γενικότερα. Τους πάμε στο δικαστήριο και ο δικαστής τους αφήνει ελεύθερους. Ξέρεις πώς νιώθουμε. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Νομίζετε δηλαδή πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή τους, παίρνουν τα λιγότερα λεφτά. Κινδυνεύει η ζωή του, τον πιάνει, τον πάει στο δικαστή, άκου τι λέει ο αστυνόμος. Και ο δικαστής λέει τον αφήνει, αξίζει λέει τον κόπο. Και αυτό λέει. Ακριβώς. Και το δεύτερο που θα ήθελα να δείξω είναι ότι μπήκα κι εγώ, όπως νομίζω πάρα πολύ από εμάς, σε ένα από τα προφίλ αυτών των φερόμενων δολοφόνων και συγκεκριμένα μπήκα στο προφίλ του πατρός ενός από τους φερόμενους δολοφόνους. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε και να δείτε γιατί οχετό υβριστικών μηνυμάτων μιλάμε ως προς τον πατέρα και στο παιδί και σε αυτά που ναι, είναι δολοφόνοι. Δηλαδή, εάν αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το βόθρο που ξεστομίζουν εκεί μέσα, βρίζοντας τις μάνες του παιδιού, το οτιδήποτε. Θεωρούν ότι κάνουν κάτι καλό και ότι με αυτό συμβάλλουν στον άνθρωπο. Τι ήθελε να το χαϊδέψω κιόλας, του δώσω και παστέλι να το δώσω. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Αλλά δηλαδή θεωρούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλανε όταν μεγαλώσαν αυτό το παιδί να μεγαλώσουν ένα δολοφόνο. Αν ευθύνεται δηλαδή, όχι, σίγουρα όχι. Κανένας γονιός δεν θέλει να μεγαλώσει ένα δολοφόνο. Ακριβώς, δηλαδή γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Το ότι μπορεί όλοι να κάνουμε λάθη. Και η συμπεριφορά μας να επηρεάζει ακριβώς τα παιδιά μας, αυτό ναι. Αλλά ποιος δεν κάνει λάθη. Ακριβώς. Ποιος δεν κάνει λάθη. Αυτό ναι, σίγουρα κάνει λάθη. Αλλά ποιος δεν κάνει λάθη. Από το να κρίνεις έναν γονέα, από το να τον καταβαραδρώνεις έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο και να τον εξευτελίζεις δημοσίως, γιατί μιλάμε για δημόσιο εξευτελισμό και άμα δείτε μέσα, μιλάμε. Δηλαδή, αυτά ούτε στο μεσαίωνα. Αυτό που είπες πριν, Κωστή, είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει δημοκρατία. Δεν έχει την παιδεία. Όχι, απαγορεύεται η δημοκρατία στην Ελλάδα, πρέπει να κατηργηθεί. Δεν υπάρχει παιδεία. Και ξέρετε, κάτι το οποίο τελευταίο και κλείνω, ότι δεν έχουμε σκεφτεί γενικότερα και δεν το έχω ακούσει από κανέναν. Ότι παιδιά, έχει φύγει τόσος νέος κόσμος έξω και οι νέοι που έχουν μείνει κάτω σκοτώνουν ένας τον άλλον και οι υπόλοιποι μπαίνουν φυλακή. Γιατί δεν χάθηκε μόνο μία ζωή, χάθηκαν άλλες 11 ζωές. Κοίτα, ναι, αυτό που λες τώρα. Οι νέοι δηλαδή που είναι νέοι στην Ελλάδα ή μετανάστες θα γίνουν ή θα καταλήξουν έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει μεσαία τα κατάσταση να πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ κακό αυτό. Ναι. Έχω πάθει πλάκα με την. Και βασικά είμαι 35 χρονών. Έχω αποφασίσει με την σύντροφό μου να κάνουμε ένα παιδί και λέω πώς αυτό το παιδί εγώ μετά. Πώς θα το κάνεις. Ό,τι θα γίνει η Έλληνες. Ναι. Τι να πω, μακάρι να φωτιστεί κατά κάποιο τρόπο όλη η κοινωνία, δηλαδή κάτι να γίνει, νομίζω δεν είναι. Μόνο όταν φτάσει στον πάτο. Σήμερα αυτό που είπες. Μόνο πάνω μπορεί να πάθει. Κάποιοι που δεν έκανα παιδιά παρηγοριούνται και λέει ευτυχώς δεν έκανα παιδιά. Παρηγοριέται με αυτό που βλέπει. Ναι. Σκληρή κουβέντα, δεν την συνεχίζω. Πάμε επόμενη γραμμή. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, εσύ, παρακαλώ. Να είστε καλά, παλικάρι μου, ναι. Θέλει να κάνει παιδί με τη σύντροφο και φοβάται να κάνει ο άνθρωπος. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σας, Κωστή, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Κιλκισιώτης που έγινε λίγο πολίτης. Υπάρχει και πιο άσχημη πόλη, Κωστή. Πιο άσχημη πόλη από το Κιλκίς, βέβαια, η Θήβα. Η Τρίπολη, όχι, η Τρίπολη ακόμα. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι... Βγες λίγο από τη Βόνταφον, φώναζε λίγο πιο δυνατά. Όχι, βρε, σύρα. Σε είπα, Κιλκίς, όλα καταραμένα είναι. Ακούστε με. Λοιπόν, το κράτος, παράδειγμα, θέλω να πω εγώ πώς το βλέπω, όταν ένα παιδί σπουδάζει, συσχίζεται στο διάβασμα, πάει πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά, κάνει ένα κάρο λεφτά οι γονείς, μετά δεν μπορεί να βρει δουλειά, πόσα παιδιά έχουν με πτυχία και μετά και έχουν καταλήξει στο να κλέβουν, γιατί δεν έχουν δουλειά.
Πρώτο και βασικό, ξεκινάμε από εκεί. Η ΕΚ κακοποιών, λοιπόν. Τέλος πάντων. Πήγα στα ΙΕΚ κακοποιών. Άλλο, ναι, ναι. Κωστή, εσένα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Άμα έχουν τώρα Ιβάν, ωραία, και του χρόνου, τώρα τελειώνει η σεζόν, τον Κούρτη τον πουλούσες ή δεν τον πουλούσες? Εγώ, ας πούμε, η γνώμη δικιά μου, εγώ τον πουλούσα άνετα. Πόσο? Το πάει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα μου κάνει αυτά που έκανε. Δηλαδή τώρα άμα πάει... Θα το... Κοίταξε, αυτό που λες θα είναι ψηλιασμένοι. Θα είναι ψηλιασμένοι, θα τον προσέχουν πιο πολύ. Αυτός ούτως ή άλλως θα γίνει χειρότερος, γιατί ο χαρακτήρας του είναι: βάζω τα γκολ, άρα περπατάω, τρέχα εσύ τσιγάρα με καλύψεις. Οπότε και εγώ θα τον πουλάγα. Στο πικ του. Κωστή. Συμφωνώ. Ναι. Παγκοσμίως, αν πας αμυντικό χαφ με 15 γκολ, δεν με νοιάζει. Πέναλτι, ξεπέναλτι, φάουλ, δεν με πειράζει. Δεν είναι μόνο πέναλτι, δεν είναι. Και φάουλ και στη ροή του αγώνα. Τα τελευταία που έβαλε. Ποιο έβαλε που ήρθε από πίσω με τον Όφη, και αυτό στη ροή του αγώνα ήταν. Και ήταν και προσωπικό γκολ που δεν έχει βάλει, ας πούμε, σέντερφορ δεν βάζει. Ο Σφιντέλσκι που είναι σέντερφορ, προσωπικό γκολ δεν έχει βάλει. Ο Καμαρά του Άρη που ξέρει μπάλα, τρίπλα, και προσωπικό γκολ δεν έχει βάλει. Ο Τικίνιο του Ολυμπιακού που είναι σέντερφορ, προσωπικό γκολ δεν έχει βάλει. Και βάζει άλλο. Θέλω να σου πω ότι θα τον πουλούσα, γιατί του χρόνου, όχι ότι δεν μ' αρέσει σαν παίκτη. Εντάξει, κάνει, έχει την πάσα, έχει το σούτ, έχει το φάουλ, ωραία, μου αρέσει. Αλλά επειδή είναι και 33. Τον πουλάω στο πικ. Αύριο τον πουλάω. Εγώ, σαν Ραπτόπουλος, τον πουλάω με τη μεγαλύτερη τιμή που μπορούσα να τον πουλήσω. Στα 33, θέλω πάνε στην ευχή τη Παναγία να κάνει άλλα 15 γκολ που έκανε σε μένα. Έτσι ακριβώς. Και πόσο λες ότι θα πιάσει τώρα στα 33? Όσο πιάσει. Μπορεί να πάει στα Εμιράτα, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, ξέρω εγώ που μπορεί να πάει, δεν ξέρω. Πάντως τα γκολ του και η assist και τα λοιπά, ναι. Είναι ένας παίκτης. Τώρα, που... εγώ είμαι 36 χρονών και το λέω σε κάποιους και πιο μεγάλους και τους λέω ότι εγώ θα τον πουλούσα. Παικταράς και έτσι και να τον πουλούσει. Γιατί λέω, ρε παιδιά, δεν βλέπετε, λέω, μπροστά, λέω. Και με κράζουν, ξέρεις, φιλικά, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω, μόνο εγώ να το βλέπω αυτό, ρε. Αυτά, παιδιά. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, εσύ που μιλάς αργά και ωραία. Έλα. Πολύ καλά μιλάω, βιολόγος. Έλα, βιολόγια μου. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, ρε. Να κάνεις. Στις Μάδρες Κυλκής υπάρχει ένα καφενείο του Τζαντζή. Ναι. Οι οποίοι πίνουν παλαιωμένο τσίπουρο μέσα σε βαρέλι σαν ουίσκι και με αφήσαν να παίξω γιατί είμαι Ηρακλής, κόκκινε μαζί σου. Και θέλω να κάνω το Ραπτόπουλο να το κάνω καταγγελία, μου σου πειράζει. Βάλτε τον μέσα οπωσδήποτε, θα μαζευτούμε απ' έξω, έτσι. Λοιπόν, Ράπη, θα σε περιμένω να πιούμε τέτοια ποσότητα. Αυτός μόλις το μυρίζει θα λιποθυμίσει. Εγώ πίνω μια φορά το χρόνο. Αλλά πίνω. Άκου εμένα τι σου λέω, δεν το ξέρει κανείς. Σήμερα το λέω πρώτη φορά. Πίνω μια φορά το χρόνο, ναι. Αλλά πίνω. Όταν λέμε πίνω. Εκτός αν βγει μαζί μου παρασύρθηκε. Τσίπουρο. Ό,τι θες πίνω. Κοίτα, η ψυχολογία μου μια φορά το χρόνο είναι άθλια. Οπότε βγαίνω με το που κάνουμε πιο άθλια. Ο Καζαντζίδης παίζει στο πικάπ. Έλα. Φιλαράκια με τον κόκκινο θα είμαστε, όχι με σένα στο ποτό. Μην νομίζω ότι μπορεί να πιει παραπάνω. Ποιος? Τώρα, άμα πάμε να πιούμε, μην νομίζω ότι μπορεί να πιει παραπάνω. Ορίστε. Δεν πίνει ένα λίτρο κόκκινο. Όχι, ο κόκκινος θα σας πω κάτι. Ο κόκκινος πίνει και τρώει αργά σαν άρχοντας. Το παραδέχομαι σε αυτό. Πίνουμε αργά και πίνουμε. Ναι, πίνει αργά και τρώει αργά σαν άρχοντας. Πραγματικά, το απολαμβάνει. Εγώ επειδή πάντα δεν έχω χρόνο, θα πάω σαν πατσούλι. Αν άνοιξε μέσα στη φύση, θέλω να σας κάνω ένα τραπέζι. Ναι, το θέμα είναι όμως εγώ άμα πιω, θα πρέπει κάποιος να με γυρίσει πίσω. Θα σε φέρω, θα σε πάω εγώ. Με βάλεις εκεί πίσω. Έχω και περιπολικό, σε πάει με περιπολικό. Εντάξει, και... εντάξει. Έγινε, εντάξει. Να σε καλά βιολόγια. Καλά πιώματα. Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, φίλε. Θέλω να πω, παιδιά, λίγο με αυτές τις μέρες, αυτά που συμβαίνουν όλα. Ήθελα να ρωτήσω βασικά και τη γνώμη σας να ακούσω. Γιατί μου κατέβηκε κάτι στο μυαλό και απλά ήθελα να το μοιραστώ με εσάς που έχετε την πιο δυνατή φωνή, θεωρώ. Σας ακούω καθημερινά, εννοείται. Mm. Σε μια άρρωστη τέτοια κοινωνία που ζούμε, Γρηγόρη, Κωστή, πώς θα σας φαινόταν
τη δημιουργία ενός συνδέσμου υγιών φιλάθλων. Δηλαδή. Σημαίνει θα μπορούσαν. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Φερρυπίν, έχουμε πάει στους αγώνες, ευρωπαϊκά παιχνίδια κτλ. Και έχουν σπάσει τα κασκόλ στη μέση, μισή ομάδα η άλλη, μισή ομάδα η δικιά μας. Τέλος πάντων, και το φορούσαμε με καμάρι, με χαρά και πηγαίναμε να γουστάμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνουμε ένα σύνδεσμο, φτιάχνει κάποιος ένα σύνδεσμο. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι αρμοδιότητά μου, δεν είμαι στον χώρο του ποδοσφαίρου, ούτε της δημοσιογραφίας όπως εσείς. Φερρυπίν, ανοίγεις, παιδί μου, ένα σύνδεσμο και λες υγιών σκεπτόμενων φιλάθλων. Να έρθει και ο Παοξής, και ο Αργιανός, και ο Ακρίδεας, και ο Ολυμπιακός, και ο ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε θέλουμε. Έτσι. Θεωρείτε ότι έχει πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερη μάζα αυτός ο κόσμος. 100% έτσι ώστε να επηρεάσει. 100%. Έτσι ώστε να επηρεάσει. Έτσι ώστε να επηρεάσει. Φερρυπίν τώρα παίζει ο Άρης ΠΑΟΚ. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θεωρείτε ότι θα έχει τουλάχιστον 50.000 κόσμο υγιών σκεπτόμενων που θα πηγαίνανε, εγώ θα πάρω τον Κωστή, ο Γρηγόρης θα πάρει, ξέρω εγώ, τον Γουλιανό και θα πάμε παρέα να δούμε το μάτς. Ούτε στη Φίνος Φιλμ. Κωστή, λες ούτε στη Φίνος Φιλμ. Εννοείται από τη στιγμή όμως που βλέπουμε ότι η πολιτική δεν κάνει τίποτα. Οι δικοί στον ομάδα δεν κάνουν κάτι. Εμείς θα πρέπει να μιζεριάζουμε και να κλαίμε στα ραδιόφωνα και να μην μπορούμε να πάμε στο γήπεδο ή να θρυνούμε καθημερινά γεγονότα που γίνονται. Να φέρουμε τον Άλκη, το παιδί. Καθημερινά γιατί, γίνονται. Ακριβώς, εκεί το να καταλήξω. Τα οποία δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν και στη φόρα. Κακώς δεν βγαίνουν στη φόρα. Ακριβώς, Κωστή. Yeah. Θεωρώ όμως ότι σε μια τέτοια κατάσταση, εφόσον μπει ο υγιής κόσμος μέσα στο γήπεδο, αυτοί από μόνοι τους θα απομονωθούν γενικώς. Διότι δεν θα δώσουν το σφαίρε. Αυτοί για να απομονωθούν πρέπει να φοβούνται. Τι φοβούνται, όταν δεν τους ελέγχει κανένας και όταν. Είναι, είπε μια πολύ σωστή κουβέντα ο Κωστής στις προηγούμενες εκπομπές και τις ακούω κάθε μέρα, ανελιπώς. Ότι αυτοί εδώ πέρα θα πάνε ένα προς έναν, δεν πάνε. Πού να πάνε, είναι τρελό. Δεν τους είδες πώς είναι τα σώματά τους. Ακριβώς. Μαρθακά. 10-15 άτομα. Μαρθακοί είναι, τους βλέπεις. Μαρθακοί είναι όλοι. Αν έρθεις λοιπόν τώρα στο γήπεδο και πάμε εκεί πέρα, εμείς τώρα 4-5.000 κόσμο σε μια θεία, οι οποίοι είμαστε νορμάλ στο μυαλό μας, δεν είμαστε αρρωστημένοι έτσι. Ποιος θα πάει να κουνηθεί να κάνει τον παραμικρό, πες μου. Πάντως έχεις δίκιο. Αυτοί διώξανε τον υπόλοιπο κόσμο από το γήπεδο. Με τις ευλογίες των εταιριών. Κωστή, είμαι 44 ετών, έχω προλάβει Άρης ΠΑΟΚ 2,5-2,5 μέσα στο παλέ. Φεύγαμε τις γειτονιές μας με παοξίδες, έχει γαμπρίμος με ένα παοξίδες, τα νύψια μου δεν έχουμε σχέση, δηλαδή φανατισμού έτσι. Κάνουμε το καλαμπούρι μας την ώρα του αγώνα. Τίποτα, η μαγιά τους είναι ότι διώξανε τους πολλούς, να είσαι καλά. Διώξανε τους πολλούς. Στη Γερμανία που είχα κάνει Κωστή, σε πληροφόρητη, βλέπαμε στις ελληνικές καφετέρες όλοι οι φίλαθροι από όλες τις ομάδες. Κάναμε καζούρα 90 λεπτά και δεν τον παίρνει το Ρωμιό, δεν τον παίρνει τη μαγιά του να την κάνει έξω. Είναι κότα έξω. Ο Ρωμιός. Θέλω να πω τώρα από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ας μας φωτίσει ο Θεός. Καλή συνέχεια, παιδιά, καλώς από το κύριο Κονέκ. Μπα, και αυτός ο Θεός. Θες να αποκλείσει τον κούρτη. Ναι. Το δανεικό. Το μάνατζερ του τον άκουσες. Δανεικό του την Βάρμπαν. Όχι. Δανεικό είναι. Με δανεισμό είναι στον ΠΑΟΚ. Με δανεισμό είναι. Ναι. Άρα δεν μπορεί να τον πουλήσει. Παρακαλώ. Αν ήταν δικό μου, να τον πουλάνε. Δανεικό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνουμε. Τα λέμε. Ό,τι κάνουμε. Γεια σα από τη Vodafone και εσύ. Πιο δυνατά σε θέλω. Έλα. Έλα, ρε Ρωτόπουλε, μ' ακούς. Προσπαθώ. Έλα. Λοιπόν. Καλησπέρα από Σύλλογο Φίλων Κωστή Ραπτόπουλου Ροδοτοπίου Ιωαννίνων. Οχο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 χ
Οργανωμένοι, ε. Μάλιστα. Πάντα. Ωραίος. Ραπτοπουλόσκυλα. Λοιπόν, καταρχήν. Έγινε το δυστυχές περιστατικό με τον Άλκη και ανακαλύψαμε την Αμερική. Ρε Ραπτόπουλε, πόσα περιστατικά έγιναν πριν τον Άλκη που για μία τρίχα ή για ένα εκατοστό δεν είχαμε προηγούμενο Άλκη. Αυτός που κινδύνευσε πιο πολύ να το σκοτώσουν είναι ο παίκτης του Άρη στα Λαδάδικα. Ναι. Εκεί πέρα, από τύχη, δεν σκοτώσαν οι παοξίδες τον παίκτη του Άρη. Από θαύμα. Από θαύμα. Θαύμα το λέω κόκκινο, τύχη το λέω εγώ. Όπως θέλεις, μετέφρασέ το. Δεν είναι, θα τσακωθούμε για το πώς θα το μεταφράσουμε. Όταν το βγάλαμε, δεν κουνήθηκε φίλο. Εγώ το έβγαλα. Δεν κουνήθηκε φίλο. Τίποτα. Επειδή δεν το σκοτώσαν τον άνθρωπο. Αν είχες κράτος, δημοσιογράφους,
δικαστές, εισαγγελείς, θα το προλαβαίναμε. Θα το προλαβαίναμε. Έξι άτομα δέρναν έναν αβοήθητο στο κέντρο στα Λαδάδικα. Επειδή έπαιζε στον Άρη μπάλα. Παίξε έξι παοκτσίδες. Πιθανότατα και οι ίδιοι. Πολύ πιθανό. Δεν ξέρω. Απλά σε αυτό που σου είπε και ο προηγούμενος εκεί για το τσουβάλιασμα των ναι, ρε φίλε, του τσουβαλιάζουν. Και δικάστε με, δικάστε με. Εγώ σου κατάλαβα που το πήγαινε και να σου πω τι εννοούσε. Εννοούσε ότι ποτέ σε τέτοια σκηνικά δεν συμμετέχουν αυτοί οι σύνδεσμοι επαρχιακών ομάδων. Δηλαδή δεν έχει ακούσει ποτέ για Πανσεραϊκό, για οπαδό της Δόξας Δράμας, τέτοιων ομάδων, μαχαίρια, ιστορίες, κακό. Αυτά γίνονται από συγκεκριμένους φύλακες συγκεκριμένων οργανωμένων συγκεκριμένων ομάδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μπορεί. Πες μου αν κάνω λάθος. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ναι, τώρα με πιάνεις. Έχουν γίνει και σε άλλες πόλεις, φίλε. Θα σου πω μια ιστορία. Θα σου πω μια ιστορία. Και στην επαρχία που γίνονται. Θα σου πω μια ιστορία. Φίλε, στο Βόλο. Άστον, περίμενε. Με φίλους του Ολυμπιακού Βόλου. Περίμενε. Ταξιδεύω Θάσο Καβάλα. Το 2020. Μ' ακούς? Ναι. Παίζει ένας Πάκμαν. Έχει και ένα παιδάκι 5 χρονών μαζί του. Η μάνα είναι πιο δίπλα. Περιμένω εγώ να τελειώσει να παίξω εγώ Πάκμαν. Ήθελα να παίξω Πάκμαν. Γυρίζει, με βλέπει. Εσύ είσαι, ρε, μου λέει. Λέω, ναι, εγώ τι έγινε, καλά, όλα καλά. Δεν πάω εγώ να μαλώσω εκεί, ευγενικός. Σηκώνεται απάνω, Καβαλιώτης. Μου λέει, κουφάλα, μου λέει, να πούμε, φταίμε εμείς, λέει, που δεν σε πλακώσαμε. Είχα πάει στην Καβάλα, με είχαν δει 10 άτομα μαζί. Λέω, ήσασταν πολλοί. Λέει, ναι. Τώρα είσαι μόνος, του λέω. Ναι. Έλα στο κατάρτι, του λέω. Όπως είσαι επί τόπου, του λέω, έλα στο κατάρτι. Έλα, η μά μου, φωνάζει η γυναίκα. Δεν τρέπεστε, του λέω, ρε, καθήκη. Έχεις παιδί 5 χρονών. 5 χρονών παιδί. Δεν το σέβεσαι, του λέω. Ρε καθήκη. 5 χρονών παιδί έχεις. Η γυναίκα σου πιο εκεί βλέπει. Και μου πετάς αυτή την κουβέντα. Και είσαι και μόνος. Έχεις τ' άντρα, του λέω. Του λέω, αν δεν είχες το παιδί και τη γυναίκα, θα σε πετούσα από το φέριμποτ. Θα μαζευτούμε και τα λοιπά. Το ίδιο είναι. Τι. Σύνδεσμος φίλων. Δράμας μπορεί να ήταν, Καβάλας, Ξάνθης. Τι λιγότερο καθήκια είναι αυτή εκεί πέρα. Μα είχε τη γυναίκα του και το παιδί του και είπε, πέταξε αυτή την κουβέντα. Μπροστά στο παιδί του. 5 χρονών το παιδί. Έβλεπε το μαλάκα τον παπά του να λέει τον άλλον, φταίμε εμείς 10 άτομα που δεν σε ορμήξαμε. Αυτός ο υπάνθρωπος. Ο υπάνθρωπος. Ξέρεις πόσες βραδιές κοιμόμουν και λέω, έπρεπε να τον τζαλακώσεις. Μέχρι και στον ψυχολόγο θα πήγαινα γιατί τον τζαλάκωσα. Δεν κοιμόμουν το βράδυ. Κατάλαβες. Δεν σεβάστηκα τη γυναίκα του. Το παιδάκι του σεβάστηκα. Για να μην σας κρατάω όλη τη γραμμή, να μου προσέξεις τον κόκκινο. Στην επαρχία είναι ήσυχη. Είναι ένας Λουέρντις ο κόκκινος και ένας Δανδύς στον FM. Να τον προσέχεις και να μην τον τσιγκλάς. Αυτό. Μα μόνο που τον βλέπω με εξιτάρει. Με εξιτάρει. Τώρα που τον βλέπω με εξιτάρει. Γελάει. Πάρε ένα γαλλίστη. Ναι. Πάει ένα χριστιανό ακόμα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Ο Νίκος, είμαι, τι κάνετε? Γεια σου, Νίκο. Καταρχήν, κόκκινε ο Κούρτιτς, είναι δανεικός από την Πάρμα, αλλά ο Πάοκ, άμα θέλει, μπορεί να τον πουλήσει. Σε 2 χρόνια μπορεί, ναι. Κάτι τέτοιο άκουσα από το μάνατζερ του, ναι, βέβαια. Εγώ το άκουσα από το Πετρωτό. Ο μάνατζερ του, ο Πετρωτό, ναι. Βγήκε εδώ. Έτσι. Το μεσημέρι χθες δεν τον άκουσα ο Κόκκινος. Ναι, ναι. Εγώ τον άκουσα από την εκπομπή, ναι. Έχω ένα πρόβλημα, ρε. Μπορεί να με βοηθήσει. Λεφτά, άμα θες, λίγα έχω. Όχι, τη γνώμη σου. Α, συγγνώμη, ναι. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Τη γυναίκα μου τι να την πάρω? Ένα κιλό κοιμά μοσχαρίσιο ή χοιρινό, ή να την πάρω 2 μαρουλάκια που κάνουν 2,5 ευρώ από τη λαϊκή? Πόσα χρόνια είσαι με τη γυναίκα σου? Συνολικά 4. Πάρτε λουλούδια. Μετά το 10ο χρόνο θα πάω στον Κρεοπόλη. Κοίταξε, τα μαρούλια είναι πιο άγρυπα από τα λουλούδια. Το ξέρω, ρε. Καλό σου κου. Ρε, πότε πήρες τελευταία φορά μαρούλι, ρε, και ίσως την πιο άγρυπα? Το μαρούλι. Ναι. Δεν το παίρνω στο εστιατόριο όταν το βλέπω πόσο κοστίζει. Αντιλαμβάνομαι πόσο πάει. Δεν πάω, ρε. Έχει ξεφύγει το πράγμα, και ναι. Λέω για οικονομία, άμα πάω στο εστιατόριο, μία μαρούλι μισή μερίδα. Ούτως ή άλλως την παρατάω άμα είναι όλη. Και διαιτά κάνω και γλιτώνω μισή μερίδα
Ρε παιδί μου λες. Η μπριζόλα του θέλει τόμαχο. Μια... δεν μπορώ να την κόψω την τόμαχο μισή. Οπότε παίρνω κοτόπουλο μισή μερίδα. Μισή μερίδα σαλάτα, ελάχιστα φέτα τυρί, καθόλου ψωμί. Και σόδα την κοκακόλα για να γλιτώσω. Τι θες. Πάρε το τελευταίο. Παρακαλώ. Το μπουφάν. Με κνευρίζει αυτό. Δεν θέλει, δεν έχει. Ξέρεις τι με κνευρίζει τώρα σε σένα. Και 54 βάζει το μπουφάν. Τώρα τι είναι. Τώρα και 57. Ναι. Από τις 54 μέχρι τις 57. Έβαλα στις 54. Τρία λεπτά βάζει το μπουφάν. Τι λες. Τρία λεπτά, παιδιά, βάζει το μπουφάν. Ο τερατολόγος. Είναι δηλαδή. Τι να πει. Για ποιο λόγο το κάνω. Πάει επιμέλος. Όχι, δεν πάει. Με το που τελειώνω να την εκπομπή. Ναι. Πέφτει το ηχητικό για, το... για τις ειδήσεις που θα πει η κυρία Δήμου. Πρέπει να είμαι εγώ ή στη Δήμου απέναντι. Πρέπει να είμαι έτοιμο να το αποχωρήσω για να μπορεί να πει ειδήσεις. Μα αν βλέπεις τη Δήμου δεν θες να ντυθείς, θες να γδυθείς. Εσύ γδύσου. Εσύ γδύνεσαι. Παρακαλώ. Επόμενη. Δεν έχει γράμμες. Άσταρε τέλος και 59 είναι. Πες λοιπόν. Καλησπέρα, καληνύχτα. Μου βάλες και άρωμα. Θα κερδίσει ο Βόλος μες στην Κρήτη. Τι να κάνει ο Βόλος. Θα κερδίσει μες στην Κρήτη. Σε μια στεναχώρια που είχα εγώ θα κάνει ο Βόλος μες στην Κρήτη. Τη γνώμη σου. Τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου θα χάσει. Να, μόνο, το έπεσε θα το πω. Τη γνώμη μου και θα χάσει και με καθαρό σκορ. Θα κερδίσει και ο Απόλλωνος Μήμης στο Πανατολικό. Όχι. Καβάλα θα κερδίσει το φίλο μου τον Καλαϊτζίδη. Αυτό πιστεύω. Πάμε τον Εράντζη εδώ το μάτς. Τον Αλέξανδρο. Ναι, πάμε τον Εράντζη παρέα. Πάρω moderator. Και πιστεύεις θα κερδίσει. Ναι. Καβάλα. Και, ναι, πιστεύω θα κερδίσει Καβάλα. Και θέλω να στείλω χαιρετήματα στους δύο καρδιολόγους της καρδιάς μου. Έναν είχες δύο. Το Διαμαντή, το Γολιδάκι, ο οποίος είναι. Διαμαντής είναι κορυφή. Ο Διαμαντής είναι η μαμά Τερέζα των καρδιολόγων, των γιατρών στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Είναι η μαμά Τερέζα. Πολλά περισσότερα για το Διαμαντή θα πούμε. Το φέρουμε γιατί και στο κοινωνικό του κομμάτι είναι πολύ δυνατός. Ο άλλος ο γιατρός ο Μήτρας. Θα μας τακτοποιήσει εκεί και μας βάλει στο γήπεδο. Διαμαντής είναι παντού. Ναι. Εντάξει. Εξαιρετικός. Good boys. Είναι εξαιρετική. Πάμε. Διάλειμμα. Τάνια Δήμου. Όχι. Ειδήσεις με την κυρία Τάνια Δήμου. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κωνσταντίνο Πετροτό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.